Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Λοιπόν, έφυγε ο Μπρατ Πίτ, ήρθε ο Χιλιτίδης, εδώ είμαστε. Πάμε στο φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο, Κώστα Πετρωτό, ο οποίος μετά τις 12 δουλεύει, έτσι είναι ρεπόρτερ. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στους ακροατές. Τι κάνεις? Καλά. Είναι πολύ κοντά στο Μολέδο ο ΠΑΟΚ. Καλή μεταγραφή, αν γίνει. Πολύ κοντά στο Μολέδο. Πληρώνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πώς γίνεται? Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε και είναι τσικαρισμένες ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει εδώ και μέρες πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Μολέντο, ναι. Και είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, όταν έκανε την τοποθέτηση στους συνεργάτες του και διέρευσε
από την ΠΑΕΠΑΟΚ έλεγε ότι αν είναι να πάρουμε παίκτη από τον Παναθηναϊκό θα τον πάρουμε καταθέτοντας επίσημη προσφορά. Ναι, είχε γίνει ήδη προσφορά για το Μολέντο. Ναι. Έτσι, με τον οποίο υπήρξε. Ξέρεις ποσό, Κώστα, τώρα ζητάω πολλά. Ποσό αλλά... δεν ξέρω, Κώστα, ναι, κυκλοφορεί ένα νούμερο 800.000 ευρώ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν άκουσα. 7 να πάρει ο Παναθηναϊκός. 800 είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός, κυκλοφορεί ένα νούμερο 800.000 ευρώ, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν ξέρω αν ισχύει. Εντάξει, εντάξει, εγώ δεν σε πιέζω, ό,τι ξέρεις. Ό,τι όχι, όχι, όχι. Υπάρχει έμψυχο αντάλλαγμα, υπάρχει ποδοσφαιριστής που θα δοθεί. Δεν είναι ο Κάτσε, λένε οι πληροφορίες μου, γιατί κυκλοφορεί στο όνομα του Κάτσε. Ναι. Δεν είναι όμως ο Κάτσε, λένε οι πληροφορίες μου. Ίσως κάποιον από τη μέση και μπροστά, γιατί έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι θετικός και νομίζω ότι ακόμη και αύριο μπορεί η μεταγραφή αυτή να ολοκληρωθεί. Είναι δηλαδή τόσο προχωρημένο ο ΠΑΟΚ να πληρώσει τον Παναθηναϊκό, να πληρώσει για 2 χρόνια πόσο ξέρω εγώ θα τα βρούνε τον παίχτη και ναι, να δώσει και να βοηθήσει για να σωθεί ο Παναθηναϊκός από την κατηγορία. Να δώσει και έναν παίχτη δανεικό, ξέρω ένα εγώ, η ελεύθερο θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι προς διεύνηση και να πάρει το Μολέντο, τον οποίο είχα να αξιολογήσει τον ΠΑΟΚ, το είχαμε βάλει το όνομα κάποια στιγμή, θα θυμάστε. Εδώ και καιρό, νομίζω και κάνει γκέλ και στο κούσμα του ΠΑΟΚ, Μολέντο. Ναι, Μολέντο, όπως κούλτ είχαμε βάλει στη Μετροσπορ κάποια στιγμή. Βεβαίως, το θυμάμαι. Και απλά δεν είχε προκύψει προς το παρόν, γιατί έβγαινε ότι έψαχνε και άλλες περιπτώσεις αμυντικών από το εξωτερικό. Φαίνεται ότι τελικά το πήρε απόφαση ο Σαββίδης, είχε κάνει την κίνηση αυτή. Δεν παίρνει και ρίσκο, ο Κώστα μου. Δηλαδή, δεν παίρνει ρίσκο άμα πάρει το Μολέντο. Όχι, είναι έτοιμη η λύση. Είναι από τους καλύτερους στόχους του πρωταθλήματος. Ξέρει το πρωτάθλημα. Ναι. Έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Είναι δυνατός. Νομίζω μπορεί να κάνει να δώσει πολλές λύσεις ο Μολέντο. Ναι. Είναι παίχτης της πρώτης γραμμής για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, βέβαια. Ξεκάθαρο αυτό. Και είναι και μιλάει τώρα ο. Επαναλαμβάνω, θετικός ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος έψαχνε το χρήμα. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός ακόμη και για το Χουλτ να κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ. Τελικά είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει με το Χουλτ να πάει στον Αζεβέντο. Αλλά στην περίπτωση του Μολέντο την έκανε την κίνηση. Ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης. Και νομίζω ότι ήθελε να δείξει και στην πράξη αυτό το οποίο έλεγε. Γιατί κάποιοι έλεγαν, ας πούμε, και υποστήριζαν ότι ο Σαββίδης είπε αυτό το πράγμα επειδή ακριβώς δεν θα έκανε πρόταση. Σου λέω, δεν πρέπει να κάνει πρόταση. Λέει, ας πούμε, εκτός ότι αν χρειαστούμε για τον παραγωγό. Αν πει μπαμπάς παντελόνια φοράει, εντάξει, ναι, ωραία. Ωραία, αλλά τώρα απέδειξε στην πράξη ότι αυτό που έλεγε το εννοούσε. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Αυτή είναι η κίνηση, αυτή είναι η πιθανή μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, μου λέει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Επειδή υπάρχει πικάντικο ενδιαφέρον, ο Σαββίδης δεν γουστάρει τα μούτρα του Αλαβούζου. Ωραία. Ναι. Με ποιον ναι, μιλάει τώρα, αυτό. Με τον Κωνσταντίνο μιλάνε, με ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής τους είναι. Ο Κωνσταντίνο νομίζω είναι από τους ανθρώπους που έχει επαφή με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ. Ισχύει. Ναι. Ισχύει αυτό. Ναι. Ναι. Άρα μιλάει με τον Κωνσταντίνο. Και μιλάει και με τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι ποιος έχει τώρα, ποιος έχει μείνει, ξέρουμε. Ο Διαμαντόπουλος είναι, ο μάνατζερ. Με τον Διαμαντόπουλο. Πολύ ωραία. Διαμαντόπουλος είναι μάνατζερ. Πολύ καλή είδηση, το διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ, βλέπεις ότι είναι κοντά. Βλέπεις ότι το ρευστό θέλει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να το πάρει. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε, σαν πληροφορία, αλλά και σαν προσέγγιση, περισσότερο προσέγγιση, ποιο πιθανολογείς ότι από τη μέση και μπροστά ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να δώσει. Έχει Μάκ, έχει Βιερίνια, έχει Τζάλμα, έχει. Τώρα αυτό κοίταξε το Μάκ από δανεικό, να το δώσει δανεικό. Το πείσε, Βαρμπό, να το δώκει. Δύσκολο είναι αυτό. Δύσκολο. Ο Μάγκο δανεικός από τη Ζενίτ να πάει δανεικός στον Παναθηναϊκό. Ναι, δύσκολο. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό. Ο Κάτσε. τον Κάτσε το διαψεύδεται. Το έξω αυτό το όνομα που βγήκε διαψεύδεται. Ναι. Ο Κάμπος θα ήταν μια λύση. Ο Κάμπος. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε. Κωστά. Ο Παναθηναϊκός έχει το Βηγιαφάνες εξτρέμ και είναι δεκάρι. Έχει, ναι. Έχει τον, δεν έχει καλά εξτρέμ. Εντάξει. Εντάξει τώρα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, θα ήταν μια πολύ καλή λύση του κάπου. Εκεί δεξιά, όντως, καλά το λες, εκεί δεξιά ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει ένα τέτοιο παίχτη, τον Τζάλμα, ας πούμε για παράδειγμα, και να βάλει δεκάρι το Βηγιαφάνες και να παίξει ένα καθαρό 4-2-3. Ένα πιο ορθολογικό. Mm-hmm. Γιατί μαρκάρει κιόλα ο Τζάλμα, εντάξει. Δεν είναι ο τέτοιο καλά γκολτζής, άμα ήταν ωραίο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πληροφορία. Βγάλε με λίγο τόσα αέρα, μην μου κλείνεις μόνο. Δεν σε κλείνω. Γιατί τα τηλέφωνα χτυπάνε, μπορεί να έχει κάτι παραπάνω. Ωραία, μην έχεις άγχος, εγώ εδώ με ενόχλαμε, ενόχλαμε που λέει στη γειτονιά μου, ενόχλαμε όσο θέλεις. Πώς τα φέρνει η Τατιάνα η ζωή ρε βαρελάκια, ξεθάψε το Βιονόπουλο να σας σώσει. Λέω 321. Είναι αφιψηλού τώρα αυτός. Όταν είχε το γούμενο και ήταν να πέσει η γάμα εθνική,
Μη φώναζε. Τώρα είναι αφιψηλού να πούμε ο Παοξής. Ξεθάψτε τον Βιενόπουλο να σα σώσει. Βέβαια ο Βιενόπουλος εσάς έσωσε με τα μόλτα τα κουρασάν, να μην τα ξεχνάμε. Με τους μελίσιδες με αυτά. Μελίσιδες με κάτι. Ποιος ήταν εκείνος ο Σέντερμπαχ, ο Μελίσης ήτανε. Μελίσης. Λάζαρος. Έτσι. Σαλπικίδης. Σαλπικίδης. Μην είστε αγνώμονες. Εξάλλου ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει ποτέ παίχτη από τον ΠΑΟ. Τους πλήρωνε. Πάντα τους πλήρωνε. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους ο Παναθηναϊκός δεν χτύπησε ποτέ παίχτη από τον ΠΑΟ με προσφυγή. Τερζανίδη τον αγόρασε. Ασλανίδη τον αγόρασε. Χρήστο Δημόπουλο τον αγόρασε. Τώρα αν ο Χρήστος ο Δημόπουλος, ο παιχταράς που τον γούσταρα πάρα πολύ, έχω μια διαφωνία μαζί του ότι μπορούσες κύριε μου να παίξεις τον τελικό το 85, έχανες, κέρδιζες, έφευγες αγκύριος από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα στίγμα τέτοιο. Υπάρχει μια κοιλίδα λάθος αυτού. Δεν φταίει ο Παναθηναϊκός. Τι του είπα Παναθηναϊκός, μην παίζεις τον τελικό. Τι τον ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά φάει 4-0. 2-0 κέρδισε κάτω στο ΆΚΑ, 4 έφαγε εδώ, ήμουνα στο ΜΑΤΣ 16 χρονών. Και για ποιο λόγο να του πει ο Βαρδινογιάννης. Δεν νομίζω τον ενδιέφερε, ποιος θα το πάρει. Δεν τον ενδιέφερε. Εκτός αν ήταν εντολή Πασόκ. Λες. Ξέρω εγώ. Μπορεί. Αποκέντρωση δεν λέγαν τότε. Τότε δεν ήταν. Εσύ θα μου πεις, πού να ξέρω εγώ. Γιάννη, βοήθαμε. Το 85 ήταν η αποκέντρωση. Το σύνθημα. Ή το 88 ήταν το σύνθημα αποκέντρωση. Το 85 πρέπει να ήταν εξυγχρονισμός. Όχι. Βοήθαμε λίγο εκεί μετά. Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Αν κάνας Πασοξής εκεί λαδόθηκε το αντεράκι του και έγινε να μας πει πώς ήταν το σύνθημα να πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω εδώ δύο φίλους, τρεις μάλλον, καλούς φίλους. Πάμε πάλι. Τι έλεγε το τηλέφωνο Κώστα? Το τηλέφωνο έλεγε ότι ο Διαμαντόπουλος, που είναι μάνατζερ, ναι, του Παναθηναϊκού, ναι, ναι, συνεργάτης του Ζωνίδη, είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Άρα με αυτόν διαπραγματεύεται ο ΠΑΟ. Α, μπράβο. Πολύ καλά. Με αυτόν γίνει η δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος παλιά ήταν δραστηριοποιούνταν ως μάνατζερ στη Θεσσαλονίκη και είχε κάποιους ποδοσφαιριστές, έτσι. Είναι ένας γνωστός στο χώρο. Είναι νομίζω από την Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος. Διαμαντόπουλος Κατερίνη. Ναι. Ναι. Και η πληροφορία από Αθήνα επιμένει για 800 χιλιάρικα. Ναι. Κάποιες πηγές επιμένουν για τον Κάτσε. Μια δική μου πηγή το διαψεύδει. Δεν επιμένω όμως, πρέπει να το τσεκάρουμε απόλυτα. Απλά τα λέω όλα στον αέρα. Η πηγή λέει ότι ο Κάτσε τα είχε βρει με τον Αποέλ, μάλλον ο Κάτσε τα βρήκε με τον Δόνη. Ο Δόνης τα βρήκε με τον Αποέλ τη διοίκηση. Ο Δόνης τα βρήκε με τον Κάτσε, ο Κάτσε τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ και ήταν μέχρι εχθές να είναι το OK. Έμενε ένα ραντεβού των οργανωμένων με τη διοίκηση, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και κάπως καθυστέρησε το όλο θέμα. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί πέρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Λοιπόν, Κωστή, κλείνω. Αν έχω κάτι παραπάνω, γιατί τώρα το ενδιαφέρον πάει κυρίως σε ποιον παίκτη θα πάρει ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για δανεισμό μιλάνε. Ναι. Έτσι. Αν έχω πληροφορία για τον παίκτη κυρίως και αν επιβιώνει το ποσό τα 800 χιλιάρικα, ναι, θα επανέλθω και θα το μεταφέρω. 10 δευτερόλεπτα μόνο. Επειδή ναι, επανήλθε ο Γλύκος σήμερα και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει 4 θεματοφύλακες με το μικρό, έχουμε καμιά ανακοίνωση, καμιά πληροφορία για το αν θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ 4 goalkeepers ή αν θα πάει κάποιος δανεικός? Ο Γλύκος δεν υπολογίζεται ακόμα. Θέλει χρόνο ο Γλύκος. Ο Γλύκος δεν υπολογίζεται. Ξεκίνησε, κάνει προπονήσεις, αλλά θέλει χρόνο για να μπορείς να πεις ότι κυρίζουμε στο Γλύκο για να τον βάλω. Ακόμα και αν ο Γλύκος είναι τρίτος, με τέταρτο το Σιαμπάνι, ας πούμε, δεν είναι πολυτέλειο πάω να έχει 4. Αυτό λέω. Δεν έχει 5 τώρα, έχει και τον Μπρίκιτς. Κατά νιώθει τον 5ο πρώτα. Α, είναι, ναι, σωστό. Έχει και τον Μπρίκιτς, ο Σέρβο. Έχει και τον Μπρίκιτς. Που δεν μπορεί. Απλά να πω και το εξής, ναι, για να διευκρίνει τον κόσμο. Ναι. Επειδή η εφημερίδα σήμερα έκλεισε νωρίς 8 η ώρα, το θέμα του Μολέντο δεν υπάρχει. Όσον αφορά σήμερα. Ναι. Έτσι. Ήταν τελευταία εξέλιξη. Ναι. Το λέω, ήταν τελευταία εξέλιξη. Διευκρινιστικά να μην διαβάσει αύριο ο κόσμος και πει γιατί δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το είχαμε αναδείξει παλιότερα. Θυμάστε την εβδομάδα. Όταν έπειζε του Χουλτ, ότι όπως με, ναι, τον Χουλτ, ναι, έτσι και με τον Μολέδο την ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά είχαμε μείνει εκεί προς το παρόν και χτες γράφαμε, μάλλον στο φίλο, άλλο θα διαβάσει ο κόσμος, ότι έκανε εντατικές επαφές ο ΠΑΟΚ για αμυντικό. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, οκ. Και μάλιστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα πιεστήρια στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Πλέον δεν μπορούμε να δουλέψουμε πολύ αργά. Ναι. Ελπίζω να λυθεί σύντομα αυτό. Ναι. Στο μέτρο σπορ το βάλαμε. Αυτό σου λέω. Στο μέτρο σπορ Τζιάρμπεν, ναι, πρέπει να μπει και ήδη. Πρέπει να μπει και ήδη. Άρα λοιπόν μπορούν να χωθούν εκεί πέρα να δουν λεπτομέρειες. Εκεί θα το διαβάσουμε όλες τις πληροφορίες. Εκεί αφού τα μέσα τα οποία είναι online και μπορούμε να ενημερώνουμε άμεσα δεν έχουν πρόβλημα. Οι εφημερίδες θέλουν εκτύπωση, υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Εντάξει, εφημερίδες τώρα.
εντάξει, έχουν ένα θέμα στο κλείσιμό τους. Ολόκληρο Θεσσαλονίκη δεν έχει πιεστήριο. Είναι τεράστιο το θέμα. Δεν έχουμε πιεστήριο Θεσσαλονίκη. Καλέ, εδώ δεν έχουμε πιεστήριο Θεσσαλονίκη. Είπαστε. Εδώ, καλέ, δεν έχουμε σκηνοθέτη. Πήγα εγώ στην Αθήνα να κάνω ένα live εδώ Θεσσαλονίκη και πήγα Αθήνα. Είναι μεγάλο το θέμα. Ναι. Είναι τεράστιο το θέμα. Ναι. Αυτά. Αν έχω κάποια νεότερη πληροφορία, θα επανέλθω. Τα λέμε. Περιμένουμε. Έγινε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Δεν ξέρω που υπάρχουν σκηνοθέτες. Ιδέα δεν έχω. Στη Θεσσαλονίκη εγώ σκηνοθέτη δεν είδα. Θα είναι κανένας ημίτρελος να πούμε. Δεν ξέρω. Εγώ σκηνοθέτη Θεσσαλονικιό δεν είδα. Τώρα μπορεί να είναι Θεσσαλονικιός και να δουλεύει αλλού. Εντάξει. Λοιπόν, σχολίασε για Τάκη, κίνηση για πρωτάθλημα, η κίνηση λευκή πετσέτα από το χοντρό. Α, σχολίασε για Τάκη, κίνηση για πρωτάθλημα ή κίνηση λευκή πετσέτα από το χοντρό. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ όταν είχε πάει ο Λεμονής στον Ολυμπιακό, είχα πει στον Καρατζαφέρη, ήταν και ο Νίκος εκεί ο Αλέφαντος, παιδιά, λέω, νομίζω ότι είναι λευκή πετσέτα. Πήρα μια βρώμικη πετσέτα από εδώ πέρα, λευκή, η οποία ήταν μαύρη κτλ. Λέω, έψαχνα μια λευκή και πετσέτα. Την πέταξε. Την πέταξα εκεί μπροστά στον Καρατζαφέρη, να πούμε. Παρά τα αυτά, ο Λεμονής έκανε δουλειά στον Ολυμπιακό. Καλά πήγε. Του έστρωσε. Πάρα πολύ καλά πήγε. Καταρχήν μονιμοποίησε στόπερ. Έβαλε το Σισε βασικό. Καλός ή κακός, σου λέει αυτός είναι. Ωραία. Πέταξε το Ρωμά από το στόπερ, τον έβαλε στη θέση του κανονικά. Τον έβαλε σαν εξάρι. Πάρα πολύ ωραία. Μονιμοποίησαν Σαριφάρτ. Μονιμοποίησε τον Σαριφάρτ σαν center forward. Ανέβασε πότε... τον Φορτούνι. Ναι, ανέβασε τον Φορτούνι ένα επίπεδο όσο μπορούσε να τον ανεβάσει. Πάρα πολύ ωραία. Μονιμοποίησε τον Κούτρι αριστερό back. Μια έπαιζε, μια δεν έπαιζε, τρύπα είναι, ξετρύπα είναι, σου λέει αυτό είναι εκεί. Έβγαλε τον Ομάρ από δεξιά, έβγαλε τον Φιγκέρας που ήταν τρύπα. Έβαλε Ομάρ. Μονιμοποίησε τον Ομάρ. Καλή. Έτσι δεν είναι. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε ανέβασε, να πει αυτό το υλικό. Ανέβασε τον Μαρίν πάρα πολύ σαν εξτρέμ. Πρώτη φορά εγώ τον Μαρίν τον βλέπω και αυτό το ανθρωπάκι εκεί το φοβισμένο να πηγαίνει στα ενασμένα, να κόνεται μέσα center for δεύτερο κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτά έκανε ο Λεμονής στον Ολυμπιακό. Και θα είναι πολύ χαρούμενος ο Λεμονής που τον διώξανε. Εγώ θα ήθελα να με διώξουν. Αυτό έλεγα. Φεύγει επιτυχημένος. Σε πήρα κάτω, σε βγάζω πρωταθλητή χειμώνα, με διώχνεις. Η ομάδα έχει ανέβει αρκετά στο επίπεδο που είμαι σαν προπονητής. Αν αποτύχεις, δεν φταίω εγώ. Αν πάρεις το πρωτάθλημα, συμμετέχω. Είχες πει ότι μπορούσα. Πόσα μάτς έχει μείνει. Δεν ξέρω πόσα μάτς έχει κάνει. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, ο Λεμονής στο βιογραφικό του. Συμμετέχει στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, αν το πάρει. Εγώ λέω θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά αν το πάρει, λέμε. Και είχε πει ότι μπορούσαν να τον έχουν σαν άλοθη το Λεμονί. Να τον ρίξουν αυτού την ευθύνη. Το γεγονός ότι θέλουν να πάρουν κάτι καλύτερο με το νου τους δημιουργεί και μια αίσθηση στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι δεν το πετάει το πρωτάθλημα. Ο Βρουτόταυρος. Θα φανεί. Αν θα πάει καλύτερα ή χειρότερα. Θα φανεί. Πάρα πολύ καλά. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Έχουμε και έναν επισκέπτη από την Αθήνα. Καλώς τον. Πολύ καλησπέρα. Ποιος είσαι? Ονομάζομαι Νίκος. Νίκος. Έχω έρθει από Αθήνα. Σε ακολουθώ ανελιπώς σε όλα τα μέσα. Και στα... Εδώ λίγο πιο κοντά. Και στα ραδιοφωνικά και στο ίντερνετ. Είσαι οπαδός? Είμαι οπαδός της ΑΕΚ. Όχι, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ. Εμάς πώς μας ανακάλυψες? Σαν ραδιόφωνο και σαν. Εσάς σας ακούω από το 2000. Είχες καμιά σχέση με Θεσσαλονίκη, ας πούμε? Ανέβηκες επάνω και μας άκουσες? Όχι. Το 2013 ξεκίνησα να σας. Συμπτωματικά σας βρήκα από το YouTube. Ναι. Και άρχισα να βλέπω τη Μαρμίτα. Μου έφτιαχνε πολύ τη διάθεση. Και μετά μου άρεσαν και οι αναλύσεις οι ποδοσφαιρικές. Συμφωνούσα σε κάποια διαφωνούσα. Εντάξει, ναι. Και σας παρακολουθώ. Ανελιπώς. Και ράδιο μας ακούς από το πατάς το κουμπί? Ράδιο το βράδυ κυρίως. Τη βραδινή εκπομπή. Φοράς γυναίκα σου? Όχι, δεν φωνάζει γυναίκα σου. Απλά το βράδυ είναι η μοναδική στιγμή της μέρας που έχω χρόνο. Ναι. 12-2. Πόσα παιδιά έχεις? Έχω ένα, περιμένω άλλο ένα. Φτάνει τόσο. Ναι, καλά. Ήδη πολλά είναι για Έλληνα. Ναι, ισχύει. Για Έλληνα είσαι. Ισχύει. Και τα μεγαλώνουμε μόνοι μας. Χωρίς βοήθεια. Πεθάναν οι γονείς σας? Όχι, ζουν. Ζουν οι γονείς της γυναίκας μου, ζουν με ένα μόνο η μητέρα μου. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας πάντα πεθαίνει πρώτος. Μετά παίρνουν αυτές δύναμη, τα βρικόλακες και ζουν άλλα 20 χρόνια. Ναι, είναι δεδομένο. Ναι. Η πεθερά σου θα μείνει μόνη. Λογικά δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον στείλει. Και στην Αργυρούπολη πες μένεις. Ναι, ναι. Εκεί, στα θυμήματα της Αργυρούπολης θα τον στείλει, να πούμε. Ναι. Σου δώσω δύο σακούλες του μπαμπούλα. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, εγώ πήρα
πήρα του μπαμπούλα κάτι σακούλες, θα πούμε. Και γιατί με λέει τέσσερα. Πάω πάρω ένα σάντουιτς, ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά. Τι τέσσερα λεπτά? Η σακούλα. Λέω δεν θέλω σακούλα. Λέει δεν κουστάρω, πάνω θέλω σακούλα. Λέει πάω το βάλω. Μπαπ, σακούλα του μπαμπούλα, χτύπα τα μέσα. Δεν θέλω σακούλα. Δεν κουστάρω. Αυτό βέβαια στο Lidl που πάω και ψωνίζω χρόνια είναι δεδομένο τόσα χρόνια. Είναι δεδομένο. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Ναι. Τώρα ας πούμε, για παράδειγμα, έχω κάτι σακούλες που πάρω τα κάκα της Μίνη να πούμε στο δρόμο. Πάω πλένω τη σακούλα και το ξαναπάρω τα κάκα για οικονομία. Τέσσερα λεπτά, τέσσερα λεπτά. Δεν τα τέσσερα λεπτά, είναι το ταβατζιλίκι να πούμε. Είναι το ταβατζιλίκι. Λέγε ρε Σιγιάννη, τι έγινε, καιρό έχεις να έρθεις προπόνηση? Ναι. Πήγαμε μία Τετάρτη, ναι. Ξύπηκε σήμερα, εντάξει, δεν βρεθήκαμε. Πάμε αύριο μαζί. Δεν πρόλαβα το πρωί να πάω. Πήγα το απόγευμα. Ναι, ναι. Αύριο θα πάω ένα φίλο μου στο αεροδρόμιο το πρωί. Θα προλάβω να πιω καφέ μαζί του, φεύγει η Γερμανία, είναι παιδικός μου φίλος. Υιοθέτησε ένα παιδάκι στα 49, ναι. Τώρα 50, ναι. Στη Γερμανία δεν το δίνανε. Για ποιο λόγο? Ναι, λόγω ηλικίας. Ναι. Ναι. Ενώ τσεκάραν την οικονομική του κατάσταση, η γυναίκα του που είναι πιο νέα κτλ. Τελικά ήρθε και το. Με μεγάλη γραφειοκρατία. Δηλαδή, μήνες πρέπει να περιμένει, ας πούμε, μήπως η μάνα το μετανιώσει, πρέπει να περάσει ένα διάστημα. Έχει διάφορα τέτοια θέματα. Και επειδή τώρα στα 50 να κάνει αου-αου και να αλλάζει πάνε, δεν προλαβαίνω να το δω, τον πάω αύριο. Και μετά θα βγω γυμναστήριο. Πάμε διάλειμμα. Πετρωτός περιμένει. Έχει πολλά θέματα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ποιο παίχτη πιστεύετε ότι θα δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικό στο Παναθηναϊκό? Καλό ερώτημα. Καλό. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ραπτόπουλε, τον τελευταίο καιρό στάζεις πολύ ειρωνία για τον Παναθηναϊκό. Έχει υπόψη σου ότι κάποια στιγμή θες, δεν θες, λέει, σε 10 χρόνια, λέει, θα βρει το δρόμο του. Εγώ σε 10 χρόνια, φίλε, μπορεί να είμαι στη Θέρμη ή Κόκαλα να είμαι. Τι με λες τώρα, σε 10 χρόνια, 49-50 πάω. Δηλαδή, σε 10 χρόνια, μα βρει ο Παναθηναϊκός το δρόμο του. Ποιος πεθαίνει 10 χρόνια. Εγώ θα γάω 3.000 ένσημα, θα είχε αρχίσει το Αλτσχάιμερ να χτυπάει την πόρτα του, πουλί διασηκώνεται. Τι με νοιάζει εμένα σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Πλησιάζει πρώτο το τέλος και θα καθαρίσει από την αλαφουζίλα, λέει. Και τότε θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Άντε ρε λούζερ, φυγέτε από εδώ πέρα. Ρεζίλιδες των σκυλιών. Πάτε πάρτε δανεικό από τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Ντροπή της Αθήνας, να πούμε. Ποιος να το περίμενε αυτό, ε? Ντροπή της Αθήνας, να πούμε. Καλά λέει ο γιατρός, βγάζετε μια δεξίλα, να πούμε. Βγάζετε μια. Όχι ο Παναθηναϊκός. Έβγαζε ένα συνοπισμό από τότε που πήγε στο ΟΑΚΑ. Έχω παρακολουθήσει πολλά μάτς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Και επειδή έτυχε δυστυχώς να μην είμαι σε θύρες οπαδών και να είμαι εκεί σε όλα τα. Στις σουίτες. Όχι σουίτες, των επισήμων κτλ. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα τον Καρβέλα και τη Δύση εκεί πέρα στον Παναθηναϊκό. Μια διθενιά να πούμε. Ναι, μια διθενιά. Κλάι Μάιν, τον επαναστάτη του κόλου τώρα, η Δύση με τον Καρβέλα. Βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ, το Μαυροκουκουλάκι. Ο Μαυροκουκουλάκι, άμα του βάλεις μαύρα γυαλιά. Θα είναι ένα συνταγματάρχη επί Χούντα, να πούμε. Αυτή τη μάπα, να πούμε, τη χουντικόφατσα, να πούμε εκεί πέρα. Έχει δίκιο εν μέρει ο γιατρό και τα λοιπά. Μεγαλογκόμενε, καλοντημένε, παρκαρισμένα τζιπ απ' έξω, πιτσιρικά γκόμενο, πλούσιο άντρα. Αυτό το στυλάκι, να πούμε.
Και στο μπάσκετ είναι ακόμα πιο έντονο. Πες το, εσύ. Στο μπάσκετ του. Είναι ακόμα πιο έντονο στο ΑΚΑ. Τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι ΑΕΚ, αλλά ναι, στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού ισχύει. Ναι. Δηλαδή, αν φίλοι μου που έχουν πάει, και εγώ έχω πάει, έχω δει κάποια μάτς, ναι, ισχύει. Ο κόσμος έχει μια διθενιά. Μια διθενιά ισχύει, 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 ισχύει. Ναι. Η ΑΕΚ που έχω πάει Φιλαδέλφια, ο Ολυμπιακός πήγε Καραϊσκάκη. Είναι πιο λαϊκές. Και άρα για ιονικούς και προοδευτικές μη. Ο Παναθηναϊκός μου βγάζε μια διθενιά. Είναι δηλαδή, τι να σου πω, προπονητές περάσανε. Λάκης Πετρόπουλος, σνόμπ. Πάρκετ, σνόμπ. Αν εξαιρέσει τον Βασίλη τον Δανίλη που είχε μια φελάδα να πούμε, μια τρέλα καβαλιώτικη να πούμε, πιστεύω ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Δηλαδή, και οι προπονητές τους, αν κάτσεις και τους δεις έναν έναν, ένα συνοπισμό βγάζανε να πούμε. Και οι οπαδοί τους, οι φίλοι τους στην κερκίδα. Έτσι μια. Μια βορειοπροαστήλα να πούμε. Καλά το είπα. Ισχύει. Πώς τα είπα, με ξέρεις τον Ζουνίδη όμως. Ο Ζουνίδης είναι πιο προσιτός σαν προπονητής. Ενώ πιο στο προφίλ πιο. Και αυτό σαν ταινία του James Bond να πούμε. εντάξει. Ο Ζουνίδης κάνει ένα έξυπνο. Σου λέει Παναθηναϊκός, είναι κάποια στιγμή θα βρει τον δρόμο του. Τώρα στα δύσκολα που κάθομαι, θα το εκτιμήσουν αυτό. Ισχύει. Και στα καλά, για ποιο λόγο να μην είμαι εγώ στον Παναθηναϊκό. Έξυπνα φέρετε. Γιατί σου λέει και εφόσον έχει μέλλον ως προπονητής, έχει λογική αυτό που κάνει. 49-50. Δεν μπορεί να το κατηγορήσει χρόνια. Άνετα. Άνετα τα έχει παραγωγικά. Έτσι. Δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς για την κατάσταση που είναι η ομάδα. Όχι. Έτσι όπως είναι. Άμα σωθεί ο Παναθηναϊκός, σώθηκε. Θαύμα είναι. Εντάξει, άμα το ρίξει κατηγορία. Εντάξει. Έχει δύσκολο, δύσκολο. Έχει ντέρμπι παραμονής με τον Πλατανιά. Το Σαχόφ, λέω 577. Το Σαχόφ. Να τον κάνει τι ρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοιο παίχτη. Έχει το Σίλα, πώς το λένε αυτό το όνομα. Σίλα, έχει Λουντ, έχει Κουρμπέλι. Δεν έχει ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα φύγουν αυτοί όχι, αλλά δεν έχει ανάγκη εκεί παίχτη. Λοιπόν, εφόσον ο Διαμαντόπουλος είναι από Κατερίνη, θα επιδιώξει να πάρει σίγουρα Μιστακίδη δανεικό. Ναι, αυτή την πληροφορία έχω και εγώ. Σωστός ο φίλος, το πιθανολόγησε ο φίλος. Εγώ έχω την πληροφορία. Κάπου Κάτσε και Μιστακίδης είναι δύο ονόματα Ελλήνων παικτών που ακούγονται έντονα. Ο Κάτσε θα μπορούσε να πούμε ότι το θέλει πάρα πολύ ο Δόνης. Υπάρχουν κάποια μικροεμπόδια στο επικοινωνιακό κομμάτι με τους οπαδούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν γνωρίζω. Αλλά είναι μια πολύ καλή λύση ο Κάτσε για τον Δόνη. Ως Μαντουμαδόρο στο δεκάρι του αντιπάλου. Αν και ο Δόνης παίζει ζώνη 4-4-2, το έχει παίξει και το 3-5-2. Το Μαντουμάν δεν το έχει βάλει στη ζωή του. Είναι ζωνάς, πώς θα το λένε. Είναι ζωνάς. Εγώ είμαι τη σύνθετη αυτή. Ναι, σύνθετη ζώνη. Υπάρχει το αλλά. Καλή είναι η ζώνη, αλλά εγώ είμαι φιλοσοφία. Ζώνη με προσαρμογές. Ναι, ζώνη με προσαρμογές. Είμαι φιλοσοφία αλέφατου. Ότι πρέπει δύο παίκτες να τους έχω σε επιτήρηση. Τους καλούς. Και πρέπει να έχω τον καταστροφέα, ο οποίος πρέπει να είναι κοντά σε αυτόν. Να παίζω 10 αυτοί, 10 εγώ. Είμαι αυτή τη φιλοσοφία. Τη ζώνη, τη μοντέρνα και αυτά εδώ δεν είμαι. Το έκανε και ο Ζιντάν αυτό με την Μπαρσελόνα, αν το είδε. Με τον Κόβασιτς πάνω στο Μέση. Ναι, επιτέλους το κεφάλι του Ζιντάν άρχισε να παίρνει στροφές προπονητικά. Έκανε και ένα ωραίο τρίκ. Ναι. Το οποίο του είχε πιάσει από το καλοκαίρι. Για πες το, για πες το. 4 χαφ. Ναι, χωρίς εξτρέμ. Χωρίς, ναι, 4 χαφ, 2 φορ. Κόβασιτς του λέει όπου πάει ο Μέση και εσύ. Επειδή στο Super Cup του καλοκαίρι τα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Του ανέτσι. Ναι. Ναι. Και τον περιόρισε αρκετά. Νομίζω παρότι ρε άλεξε 0-3. Τον περιόρισε αρκετά το Μέση. Φιλιά από το Λεμαίδα έχουμε. Πιστεύω ότι θα δώσει, λέει ο φίλος από την Πτολεμαίδα, κουλούρι ή θα μπορούσε με τεράστια επιφύλαξη το Λιμιό. Όχι. Το Λιμιό αποκλείεται, τι. Όχι, με τίποτα. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι έκανε μια συνεντευξάρα στο Sport 24 ο Πετρωτός και του δώσα συγχαρητήρια του Πετρωτού. Γιατί του δώσα συγχαρητήρια? Γιατί όταν κάνω συνέντευξη σε κάποιον, οφείλω να βγάλω ειδήσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Να βγάλω τα σκατά από την ψυχή του συνδεξευιαζόμενου και να έχω μια τέτοια οικειότητα μαζί του, ώστε να με εμπιστευτεί, να μου πει πράγματα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Τώρα πάει ο Κόκκινος να πάρει μια συνέντευξη, έτσι αντιεπικοινωνιακός που είναι και βόβαρος, αποκλείεται να του βγάλει του αλουνού. Θα κάνει τον έξυπνο, θα αρχίσει να λέει τα δικά του ιστορίες, θα τον ευριάσει τον αυτό. Ο Πετρωτός έβγαλε καταρχήν το πρόβλημα που έχει ο προπονητής με τον Μπρίλοβιτς. Το βγάλε. Τώρα, εάν εμείς θα πρέπει να το περιορίσουμε και να πούμε καλέ, πού το είδες αυτό και πού το λέει, μάλλον μας αρέσει να ακούμε αυτά που μας αρέσει να ακούμε. Έχει χοντρό πρόβλημα ο Μπρίλοβιτς με τον προπονητή.
από τα λεγόμενα που είπε ο Πρίγιοβιτς, όπως τα είπε και όπως τα μετέφερε ο Πετρωτός, χοντρό πρόβλημα έχει ο προπονητής με τον Πρίγιοβιτς. Και μάλιστα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σήμερα λέει ότι ξέρουμε τους 10 από τους 11 παίκτες που θα παίξουν την Κυριακή, το Σάββατο, πότε είναι το μάτς, Σάββατο. Ναι, Σάββατο. Το Σάββατο. 5 Γενάρη. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιος θα παίξει center for. Κοίτα, πιστεύω. Και απαντάει ο Πρίγιοβιτς. Οι center for είναι, λέει, αυτοί σε δύο κατηγοριών. Αυτοί που σκοράρουν και αυτοί που δεν σκοράρουν. Δηλαδή ρίχνει και αιχμή στον Κουλούρη ότι ο Κουλούρης είναι ένα center for. Δεν πάει να βγαίνει από την έξω από τις φάσεις. Άσε τώρα, πλατιπόδα τώρα πάει σουτάρει πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Κεφάλι δεν έχει, τρίπλα δεν έχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό με τον Κουλούρη, πιστεύω. Ναι, θα βγει εις βάρος του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ναι, θα βγει εις βάρος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, 9.55 και νόμιμο. Όταν δεν έρχονται τα γκολ από την πίσω γραμμή. Γιατί ο Μπέγκστον λέει, μόνο αυτοί μπορούσαν να πάρουν Σουηδό προπονητή. Γιατί λέει ο Μπέγκστον, ναι, ο Μπέγκστον, μόνο αυτοί θα μπορούσαν να πάρουν Σουηδό προπονητή. Ο άλλος λέει, ραπ είχαμε τον Τζόρνταν, τώρα έχουμε σένα να προσπαθεί να κάνει αβάντα τον Ιβάν. Και τον ΠΑΟΚ. Ενώ εσύ δεν πιστεύεις μέσα σου ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τίτλο. Πάλι ο Γαύρος θα το πάρει. Ένα στο εκατομμύριο λέει να μην το πάρει, θα το πάρει η ΑΕΚ. Όσο και λευκή πετσέτα που έλεγες όταν ο Τάκης ανέλαβε τον Γαύρο, εσύ ήσουν σίγουρος ότι ο Γαύρος θα μείνει ακόμα πιο μακριά από κορυφή και την πάτησες με την πρόβλεψη περί λευκής πετσέτας. Και αυτά που λες τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέω παδό του Ολυμπιακού, ο 5-12. Εγώ αβάντα δεν κάνω σε κανένα κερατά. Πρώτον. Δεύτερον. Πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα, οι συνθήκες, βέβαια σήμερα έμαθα κάτι το οποίο είναι υπέρεσου. Το γύρισαν το έργο στις δημόσιες σχέσεις με τον Ολυμπιακό, τα Γιάννενα και η Τρίπολη. Αυτό είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Έμαθα σήμερα, έχω πηγή πολύ καλή, ότι τα Γιάννενα, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, η Τάνα, όπως ήταν η Βέρεια. Η Βέρεια έψαχνε Νταβατζή, Γκόμενο και πήγαινε πότε στον ΠΑΟ και πότε στον Ολυμπιακό. Τέτοια Τάνα γίνεται τώρα και ο Πας Γιάννενα που ήταν με τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα πάει προς τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεύτερο γύρο που πάμε και οι δύο ζωσιμάδες, τι να περιμένουμε. Να περιμένεις να περάσει ο Ολυμπιακός και αέρα, να πάτε και φάμε το σύλλο της Αλεπούς. Και στην Τρίπολη όταν θα πάτε, το ίδιο. Αυτή είναι 6 βαθμοί. Πολύ σημαντική. Είναι δύσκολες εξόδους αυτές. Είναι 6 βαθμοί, πολύ σημαντική. Και τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν σε αυτή την όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πραγματικά όμορφη χώρα. Δύο μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο ένας. Τι έχεις να πεις, ο Στέλιος είναι αυτός ο φίλος μας, για το Ζούραρι. Ζουράρι. Που είπε να απαγορευτούν οι εκδρομές στο εξωτερικό για τα σχολεία, επικαλούμενος ότι οι μαθητές πηγαίνουν για τα μπορντέλα, έτσι είπε ο ίδιος. Από το διάβασμα το πολύ, έχει σαλέψει το μυαλό του Ζουράρη, λέω εγώ. Από το πολύ το διάβασμα έχει φελέψει ο Ζουράρης, πραγματικά είναι φελός. Μην τον λαμβάνετε υπόψη σας. Έχει σαλτάρει από το διάβασμα. Καλό είναι το διάβασμα. Καλό είναι το διάβασμα. Δεν λέω. Αλλά καεί ο εγκέφαλός του. Πού θες να πάνε ρε Ζουράρη 18 χρονών τα παιδιά? Στα πορτέλα θα πάνε. Στα πορτέλα θα πάμε εγώ και εσύ που δεν μπορεί να βρεις γυναίκα γιατί είσαι γέρος. Έχει ανάγκη ένας 17 χρονών να πάει στο πορτέλο? Έχει την καθηγήτρια, έχει τη μαθήτρια, έχει την παργούμαν. Εσύ έχεις ανάγκη να πας στο πορτέλο που είσαι 65 χρονών και είσαι φελός ακόμα. Άντε να πούμε, μας έχετε ταράξει να πούμε. Άντε μην μιλάτε πολύ για τα νέα τα παιδιά Ζουράρη. Βρωμάς πασοκύλα. Δεν έχεις μούτρα να μιλήσεις για τα νέα τα παιδιά Ζουράρη και οι όμοιοι σου, οι εξιντάριδες. Μπείτε στις σπηλιές σας λοιπόν και καλά γεράματα. Έρχομαι και εγώ κοντά μου. Καλά το λέω, μωρέ. Πολύ καλά. Το γουστάρω το Ζουράρι. Ξέρεις όποιους κράζω, τους γουστάρω, αλλά νομίζω... έρχομαι σε προστριβή, πώς θα γίνει τώρα. Είναι το λογικό. Μ' αρέσει ο Ζουράρης. Και μ' αρέσει γιατί είναι παράφρονο. Και εγώ με τους παράφρονες τα έχω καλά. Ας τα παιδιά τώρα να μην πάει εκδρομή στο εξωτερικό. Κι εγώ παράφρονος είμαι. Μπορώ να κάνω παρέα με τον Ζουράρι. Άνετα. Σε μια ταβέρνα θέλω να πάω εγώ, ο Ζουράρης και ο Κόκκινος. Και να είναι ο κομμουνιστής με μια κάμερα, ρε φίλε. Ζουράρης, Κόκκινος και Ραπτόπουλος. Τι. Ας το πάνω. Δεν ξέρεις, καθηγητή. Σε βάθμιος είσαι. Δεν το ξέρεις. Είσαι ανόητος. Για το ενδιαφέρον της, τώρα που βλέπω εδώ το παιχνίδι εδώ από την Premier League, για το ενδιαφέρον της Real Madrid
για τον Κέιν, τι έχεις να πεις? Θεωρείς ότι είναι υπερτιμημένο φορ? Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο υπερτιμημένο φορ. Πες τα στοιχεία του Κέιν. Τι στοιχεία έχει ο Κέιν? Ο Κέιν έχει... Είναι παλιωμοδίτης. Είναι ένα φορ... Πώς τον... Θα έλεγα παλιά σκοπής, με την έννοια ότι δεν τι μπορεί να... Είναι γύρω στο 1,82-83. Δεν είναι πολύ ψηλός. Δεν είναι πολύ ψηλός. Ταχύτητα είναι μέτρια. Μέτρια. Τρίπλα. Τρίπλα για τον εαυτό του... Δηλαδή στο να φτιάξει χώρο μόνος του δεν είναι πολύ πολύ καλός. Ασίστ, δεν είναι σοάρες. Ασίστ είναι καλός. Στο κεφάλι. Κεφάλι όχι πολύ καλός, έχει μόνο 6 γκολ. Ναι. Δεν τρελαινόμαστε. Το deal δεν είναι λίγο υπερβολικό? Εγώ, ναι. Θα διαφωνήσω εδώ με τον φίλο μου. Ναι. Έχω δει, παρόλο που δεν είμαι φαν της Τότενα, θα ήθελα πολύ τον Κέιν στη Ρεάλ. Γιατί με αυτόν τον Μπενζεμά ούτε για πρωτάθλημα ούτε για Champions League ούτε πουθενά δεν έχουμε. Πόσα γκολ έχει? 2 γκολ. Έχει 2 γκολ. Ο Κέιν για center for είναι πολύ γρήγορο. Είναι πολύ γρήγορο. Νομίζω είναι και πιο ψηλό, είναι γύρω στο 1,84. Mm. Μπορεί να μην έχει βάλει πολλά γκολ με κεφάλι, αλλά είναι όντως καλός με το κεφάλι. Έχει πολύ καλή κεφαλιά. Έχει τρομερό σουτ και έκτος περιοχής και έχει πολύ καλά τελειώματα μέσα στην περιοχή. Αν και όπως είπα δεν είμαι φαν της Τότενα, θα τον ήθελα πάρα πολύ στη Ρεάλ. Θα ήταν τρομερό παίκτη. Θα παίζουν 4-4-2 σε ρόμβο παίζει. Παίζει συνήθως ο Ίσκο δεκάρι. Και μπροστά παίζει ο Ρόμβο. Επειδή έλειπε και ο Μπέιλ, γι' αυτό τώρα που γύρισε θα δούμε. Κέιν ή Λεβαντόφσκι? Λεβαντόφσκι είναι 30 χρονών όμως. Κέιν. Γενικά σαν παίχτη Λεβαντόφσκι. Αλλά. Είναι 25 χρόνων ο Κέιν, 30 Λεβαντόφσκι. Λεβαντόφσκι έπρεπε να τον πάρουν 2-3 χρόνια πιο πριν στη Ρεάλ. Ισχύει. Ρονάλντο Αζάρ, δίδυμο, πώς θα τον έβλεπε? Τρομερό. 2-4-4-2. Με Ίσκο δεκάρι και μόνο. Κοίτα, ο Κριστιάνο τον βλέπω λίγο στους χώρους, δεν μπουκάρει πια τόσο όσο παλιά. Δεν έχει, δεν μπαίνει από έξω μέσα, πέλκασε. Ναι. Δεν μπαίνει. Δεν μπουκάρει τόσο όσο παλιά. Δεν μπουκάρει. Πρέπει να το τον έχουν, τον έχουν φορτώσει πολύ ώμους και χέρια. Ναι. Και τον βλέπω λίγο βαρύ στα πιστεύω συνειδητή του επιλογή ήταν αυτή για να μπορέσει να σταδιοδρομήσει. Λίγα ισχύει. Χρόνια παραπάνω. Ισχύει. Απλά τον έχει, νομίζω τον έχει επηρεάσει λίγο στο παιχνίδι του. Καλά, εννοείται αυτό. Δηλαδή από εκεί που ήταν ένα καθαρό με εξτρέμ, με ταχύτητα που έμπαινε, που σούταρε, πλέον έχει γίνει δεύτερο φορ. Ναι. Που δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, αλλά μέσα στην περιοχή θα την κάνει τη ζημιά. Ναι. Θα ήθελα να δω τον Εμπαπέ μαζί με τον Αζάρ. Τον Μωράτα τον σιχάθηκε η ψυχή μου εχθές. Χθες, ε. Το σιχάθηκε η ψυχή μου. Τι είναι αυτή, έχασε χθες. Τι έχασε, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι ήταν, δεν ξέρω. Το σιχάθηκε η ψυχή μου και σε αυτό το μάτσο. Σ' άκουσα που τον είπε το Μάρι, τι τον είπε το μεσημέρι. Τσουβάλι. Τσουβάλι, τσουβάλι σε αυτό το μάτσο, ναι. Ματσάρα όμω. Ματσάρα. Ρα, πες μας λίγο την ιστορία με τον κόκκινο και το καζίνο. Πόσες ιστορίες να σας πω, ρε φίλε. Στο γυροκομείο που θα πάω, τις ιστορίες που θα λέω, θα τις βγάλω σε CD για τα εγγόνια μου. Ολόκληρο βιβλίο πρέπει να γράψεις αυτές τις ιστορίες. Τι ιστορίες? Θα νομίζουν ότι λέμε ψέματα, ότι δεν είναι αληθινές ιστορίες. Που δεν γίνονται αυτά. Στο κινηματόγραφο δεν γίνονται. Σήμερα μάλλον κάτι έκανε με τις διαφημίθρες εκεί, κάτι τσακώθηκε. Τον άρπαξε η μεγάλη από πάνω, σαν τσουβάλι τον. Άξε, φώναζε, έκανε. Του λέει, δεν το ξέρεις το έργο, μη χώνεσαι σε μένα. Εγώ όταν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν χώνομαι να πούμε. Άμα ξέρω, θα χωθώ. Ρώτα και κανέναν εξειδικευμένο να πούμε. Γιατί τόσα χρόνια που το είχα, λέει, Τάνα το Γιάννη Νορερά, πλέον Παοξής 2-3-21 και τους αγόραζα και παίκτες, πήρα ποτέ διπλό, λέει. Ή μήπως κόψανε κανένα βαθμό στο Γαύρο. Ντουγάνια, λέει, πηγαίναμε βλαχά και γυρνούσαμε. Και ας τους είχαμε και πληρωμένους, λέει. Πέρσι μέχρι και την Τούμπα μου κόψανε βαθμούς. Ναι. Μα δεν είχαμε δημόσιες σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή ήμασταν πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα. Είχαμε κάποιες καλές σχέσεις, αλλά τα μάτια τα παίρναμε. Ποια νέα έχουμε για Άρη, λέει? Θα πάρουμε παίκτη. Λες Καρυπίδης να περιμένεις πράξεις από το μάτι της Κυριακής για προκαταβολές. Ναι, βέβαια, θα πάνε 10.000 Αργενή, 1.200 εισιτήρια. Μεγάλες προκαταβολές. Τρομερές εισπράξεις. Βέβαια, τρομερές εισπράξεις. Ποιο τρίδημο θέλετε? Είπα Ζουράρης, Κόκκινος, Ραπτόπουλος. Ο άλλος λέει Ραπτόπουλος, Ζουράρης και Βερίκιος. Ο Γρηγόρης θα κρατάει τους Ζουρλομπανδίες. Ο 653. Ποιο, πες μου μια τριάδα καλή. Μια τριάδα, ε. Πες μια τριάδα καλή. Ραπτόπουλος, Κόκκινος και Βερίκιος. Αυτό. Ζουράρης, ναι. Καλό. Καλό αυτό, ναι. Είναι καλή. Μια τριάδα τρελών. Τριάδα τρελών. Παραλόγων, ναι. Με το Χίο, ίσως. Χίος, Ραπτόπουλος, Κόκκινος. Κάπως έτσι, ναι. Ποιος θα πληρώσει τα λογαριασμό? Ποιος θα πληρώσει?
πληρώσει το λογαριασμό η γυναίκα του Χίου. Γιατί είναι στην Κύπρο. Είμαστε το παίζει Χίου τόσο αντιστασιακό και αντιπολιτευτικό. Άστο τώρα, φωνάζει, κάνει, ράνει, πε την πληροφορία από εκεί. Εμεί για να πάρουμε πληροφορία κάνουμε ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και τέτοια. Άστα, μην μα κουνιέσαι να πούμε. Καλό παιδί, ωραίο, μα αρέσει. Λέγε τριάδα. Λέγε, ποια τριάδα θα θέλει να δει. Σε ένα εστιατόριο να τρώνε. Σε ένα τραπέζι που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, και να μια κάμερα. Ζουράρι. Ζουράρι. Αλέφαντο. Αλέφαντο. Και σε ένα μεταφραστή για να μπορούν να επικοινωνούν οι δυο τους. Τι σκέφτηκε. Και ποιο θα σηκωθώ το πάνω θέμα ένα συζήτησης, δύο. Το θέμα συζήτηση. Τα αθλητικά. Πάω Ολυμπιακό. Πάω Ολυμπιακό. Εγώ απολάμβανα το Ζουράρι τότε που τον έκραζε ο Κακαουνάκης, ο Πασόκος. Όταν ήταν ο Τράγκας στα νιάτα του και πριν το Ζάχαρο, με τον, πώς το λένε, με τον Κακαουνάκη που τρογόταν σαν τα σκυλιά, είχανε καλά αμεροκάματα και από τα κόμματα και τα λοιπά, εντάξει, και σκοτωνόντουσαν. Έκαναν μεγάλες θεαματικότητες. Ήταν ωραίοι και οι δύο, φανταστικοί. Αυτό το δίδυμο δεν το είχαν εγώ στην τηλεόραση. Και ας ήξερα ότι είναι κομματόσκυλα και οι δύο. Το ένα κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας ο Τράγκας και το άλλο κομματόσκυλο του Πασόκου άλλος. Δεν με πείραζε. Μ' άρεσε με η κουβέντα. Γιατί η παράθεση σου άρεσε. Σοφούσα, ναι. Τους γούσταρα πολύ, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Και ας ήξερα ότι είναι κομματόσκυλα και οι δύο. Σκυλιά του Πασόκου και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με ενοχλούσε. Γεια σου, φίλε Φαγκάλ. Έχω ένα φίλο ΑΕΚΣΥ, ο οποίος είναι εξουσίας του Φαγκάλ και δουλεύει σε ένα εστιατόριο στο κέντρο. Γιατρός. Κουσκουνάς έκλεισε στη Δράμα. Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή γιατί μεταγραφή. Εκεί ναι. Τους έλειπε παίκτη στη Δράμα. Ναι. Το center for πλέον. Ο Πετρόπουλος Τσουβάλι έγινε. Τσουβάλι, δε, δηλαδή. Τσουβάλι πολύ κακός. Πολύ κακός. Και κακός τον ήθελαν στον Άρη και τέτοια. Ευτυχώς δεν τον πήραν δηλαδή για αυτούς. Τους άνοιξα τα μάτια εγώ, τους έκανα πρόταση. Το βάρη φόρνο. Τους λέω εσείς. Πραγματικά. Περιμένω στον Ατρόμητο. Εγώ τον Αλέφαντο τον έχω σαν πατέρα. Σας τον φέρω το βράδυ. Ο Αλέφαντος με το σπανό είναι κόλος και βρακή. Ωραία. Όταν κατεβαίνω κάτω, πηγαίνω. Όπου γουστάρω. Θέλετε να σας φέρω. Παστακό. Τζάμπα τον Παστακό. Παστακό, τελείωσε. Τζάμπα. Τώρα, Δανικό, να μου πεις, τώρα να μου πεις, πάρε με τηλέφωνο, θέλω τον Παστακό. Αύριο, αύριο εδώ τον έχεις. Έχω πάρει το Κόρντομπα, κατέβηκα κάτω στο Κολονάκι, πήρα τον Τρελόν, ήπιαμε εκεί τα ριζόγαλα τα αυτά, πήγαμε στο σπανό. Δώσ' τον άρε 6 μήνες στο φουκαρά τον Άρη να ανέβει. Αφού δεν παίζει. Δεν παίζει. Πολύ ευχαρίστως πιστεύω θα έρθει. Ας το φέρω 6 μήνες. Τι πρέπει να βγάλει, μίζα να βγάλετε. Γιατί πρέπει να γίνει μεταγραφή, να κουνηθεί το χρήμα, να πάρετε παντελόνι. Αφού είστε ψηλοί. Μίζα να πάρετε από πού. Τον εαυτό σας. Ηλίθιοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να βγάλω μίζα από κάποιον, να έχει, να του πω δώσε την προμήθεια. Εσείς θέλετε να βγάλετε μίζα. Από εκεί που δεν δηλαδή έχει. Δηλαδή γίνεται στον ΠΑΟΚ αυτό λέμε τώρα. Γίνεται και στον Άρη. Στον ΠΑΟΚ, να πω έχω τον Ισαμπίδη. Έχει μια λογική. Έχει λεφτά ο Πούτιν, θέλει να παρουσιάσει. Κινείται το χρήμα. Ξέρω εγώ ποιος έχει τα τσιγάρα τα πουλάει, ξέρω εγώ στη ΣΕΚΑΠ το πρόστιμο δεν το πουλάει. Έχει λεφτά, το δαγκώσω. Α, το δαγκώσω, εντάξει. Τώρα στον Άρη. Στον Άρη τι θα δαγκώσει. Τα τούβλα φάγατε από το Καρυλάου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Σοβάδες φάγατε. Τι να φάτε άλλο. Η ομέδε του αέριου μα. Θέλετε να σας φέρω τον Παστακό. Με το Κόρντομπα θα τον φέρω. Σε 4 ώρες, 4,5 ώρες από την Εθνική Οδό, να πούμε 130-140 τον φέρω. Τι θέλετε ρε μπαγάζες από τη ζωή σας. Και μαλώνει τώρα ο Καρυπίδης με τον το Μυροφορίδη. Γιατί ο Μυροφορίδης θέλει να γίνει μεταγραφή. Γιατί είναι η Μυροφορίδη να γίνει μεταγραφή. Βγάλετε και μια φορά έτσι. Να πάρεις τη δόξα. Τα χρήματα θέλεις. Να πάρεις τη δόξα. Τον Άρη θα ανεβάσεις. Δεν ανεβάσεις την κολοπετινίτσα τον Απόλλωνα. Πάρτο να τον Παστακό και ας μην βγάλετε λεφτά να πούμε. Τι να πω ρε παιδί μου, καλά δεν τα λέω ρε. Εγώ συμφωνώ. Στα ίσια δηλαδή. Συμφωνώ. Πετρόπουλος Βαρύς, έχουν τελειώσει τα βαριά. Μένα με λέει ο Σάββας ο Παντελίδης, το πήρα τηλέφωνο, του λέω πες μου για τον Παστακό. Τον έχουμε αδικήσει στον Ηράκλειο. Όντως λέει πρέπει καλώς να πάρει. Πέτς. Ναι. Καλώς μήπως του λένε τίποτα βλαμμένος. Όπως έλεγε ο Καλαϊτζίδης ότι. Το Καλαϊτζίδη ξέρει τι το ρώταγα όταν ήταν στη Βέρεια. Ρε μίστερ τον έλεγα. Έχει ένα παίκτη, λέω, ο οποίο μου αρέσει. Πώς το λέει, ο Καλτζάς. Που πήγε στον Παναθηναϊκό μετά. Ναι, ο Καλτζάς. Ταχύτητα έχει, του λέω. Τρίπλα έχει. Μπούκαρε. Μπούκαρε. Δεν ξέρω στα μαρκαρίσματα, δεν τον πρόσεξα. Εσύ ξέρει καλύτερα, του λέω, άμα γυρίζει πίσω κτλ. Σκοράρισμα, γαμώ το λέω, το έχει.
μου λέει πειραγμένο το μυαλό του. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά δηλαδή. Δηλαδή, πόσο πειραγμένο, δηλαδή, τι έχει αυτός ο εγκέφαλος. Δηλαδή, και πειραγμένο να το μυαλό του, ας πούμε, βρες έναν τρόπο να το ξεπειράξεις, να πούμε, να βρεις μια. Εκεί φαίνεται και η προσωπικότητα του προπονητή, αν μπορεί στις σχέσεις του με τους παίκτες, δηλαδή, να τους εμπνεύσει. Πόσο βλαμμένος μπορεί να είναι. Δηλαδή, έχω κάτι απορίες, τους ρωτάω εγώ στα ίσια, λέω, έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου. Τώρα, εγώ πριν τρεις μήνες είδα το Μαυροπάνο. Το κόκκινο δεν το παραδέχεται, γιατί ζηλεύει. Δεν άκουσα, δεν άκουσες μόνιμο χαροκεφαλή, Ζαβούνα, Αντώνη Γεωργιάδη, τι δεν άκουσες. Τρεις μήνες σου λέμε για το Μαυροπάνο. Τρεις μήνες. Μετά το μάτς με το ΠΑΟΚ, μετά το ΠΑΟΚ, για να το έχεις πει, εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι. Στο ΑΡΤ κιόλα, στο ΑΡΤ. Ναι. Επειδή δεν τον είδα αυτό, ναι. Μάλλον. Θέλω το Φωτιάδη, τον Μπουγάτσα και τον Καλατζίδη και εμείς το απέναντι τραπέζι να σιγοντάρουμε θέματα. Ναι. λοιπόν. Α, έχει πολλά αυτά. Ραπτόπουλος, Ζουράρης, Λεβέντης και Άδωνης τετράδα για Σταυρούπολη. Καλό. Καλό και αυτό. Άδωνης τετράδα για Σταυρούπολη. Με τον Άδωνη θα μπορούσες να συνομιλήσεις. Έχω ακούσει ότι σε ενοχλεί η φωνή του γι' αυτό. Τον είδαμε στη Φλόρινα. Γυναικεία φωνή έχει. Μου τη σπάνε αυτοί που έχουν γυναικεία φωνή και λευκό μαλλί, έτσι σαν τον Πετρόπουλο, τον Λάκη, σαν τον Προκόπη, τον Παυλόπουλο. Αυτούς τους φοβάσαι κιόλας. Είναι ύπουλοι. Παραδοσιακά είναι ύπουλοι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή βλέπεις 35 χρονών άνθρωπο με λευκό μαλλί. Λευκό μαλλί. Και συνόμπιφος, ύπουλος. Να τον φοβάσαι. Ύπουλος. Έτσι έλεγε ο Αλέφαντος για τον Πετρόπουλο. Ύπουλος λέει. Γι' αυτό τον χτύπησε, λέει. Λέει, γιατί τον χτύπησες αυτό. Γιατί είναι, λέει, σνόμπ. Γιατί τον έδινε αυτόν τον άνθρωπο. Λέει, γιατί είναι σνόπ. Γιατί είναι σνόπ. Πήγα σε ένα μάτς, λέει, και έκανε πως δεν με έβλεπε και τα λοιπά. Επιδεικτικά, λέει, πέρασε απέναντί μου, λέει, και σαν να μην με είδε και τα λοιπά. Και ήταν ανάγκη, λέω, να τον κουφανίσεις. Καλός προπονητής, λέει. Αλλά είναι σνόπ, λέει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πάρ' τον καλό Πετρόπουλο, δεν σχολεμένο. Ήτανε, λέει, σνόπ. Γράψε τριάδα. Μπάγεβιτς, Αλέφαντος, Άγγελος και Άστος μέχρι το πρωί. Πλακωδούν στο ξύλο. Λοιπόν, Ραπτόπουλο, θέλω Ραγκάτσι και Καμόρα. Εφικτό να γίνει μια εκπομπή μιας που είστε στον ίδιο σταθμό. Ραπτόπουλος, Ραγκάτσι και Καμόρα. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει μια εκπομπή δύο ώρες ημέρα. Να βγει η νορμάλη εκπομπή. Όχι. Ραπτόπουλος, Ραγκάτσι. Εγώ πιστεύω θα βγει. Θα διακοπεί. Εγώ πιστεύω θα βγει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο άλλος λέει, αφού βρέχει στις αίρες και ο ξαδερφός είπε τελικά δεν θα πάμε, γιατί δεν είναι το σπίτι το συλλεκτικό κασελάκι του Απόλλωνα. Κώστα, αγόρι μου! Το 188. Άλλη μορφή αυτή. Φωτιάδες. Τι αφήσαμε τώρα. Αφήσαμε το Μολέδο. Είναι τελειωμένη για μένα η ιστορία. Πολύ καλή προσθήκη. Τι, ναι. Δεν το συζητάμε καν. Πάρα πολύ. Να πω τον γιο του Σαββίδη, τον Γιώργο, μια συμβουλή. Όταν παίρνει το αμάξι εκείνο το Mercedes, όταν βρέχει, πες και τα άλλα τα βουβάλια που τον φυλάνε εκεί πέρα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι ο περιφερειακός, πέστε τον αυτόν εκεί πέρα που πιάνει το τιμόνι, έχει κλείσει ανάποδη. Είναι επικίνδυνος δρόμος. Εσείς που είστε τα βουβάλια εκεί και τον φυλάτε, πείτε του, μην τρέχεις βρε σερσερή εκεί πέρα, θα σκοτωθείς. Παίρνει ανάποδες κλίσεις ο περιφερειακός. Δεν είναι καλός δρόμος για γκάζια και τέτοια. Άμα θέλει γκάζια, πάτε τον εκεί στη Λαχαναγορά, πρώτη, δευτέρα, τρίτη εκεί που πηγαίνουν μηχανές, ή τραβήξτε τον στην Εγνατία οδό, να κάνει τις γκαζιές σου κτλ. Μην τον αφήνετε να πηγαίνει τον μπαμπά εκεί στο περιφερειακό, γιατί είναι επικίνδυνο. Πείτε και το Σαββίδη, τον μπαμπά, τον Ιβάν, πέστε τον αυτόν τον τρελό να πούμε, μην τον αφήνετε να τρέχει εκεί πέρα. Είναι επικίνδυνο, πώς θα το κάνουμε. Άντε, πειραζόμαστε, φωνάζουμε, κάνουμε ένας με τον άλλο, αλλά να είμαστε ζωντανοί, να πειραζόμαστε. Ζωντανοί. Είναι επικίνδυνα αυτά. Και γενικά σας λέω, σαν εμπειρία από οδήγηση, μην τρέχετε σε αυτό το βρώμα περιφερειακό. Είναι θανατηφόρος. Και ειδικά όταν βρέχει. Και ειδικά στην κατηφόρα και από Νεάπολη, που μπορεί να σου φύγει τα αμάξι στα κάγκελα. Ό,τι αμάξι και αν έχεις, 80-90, 100, εγώ πάω με 90. Πάω στη μέση με 90. Μην το τραβάτε το έργο εκεί πολύ. Πείτε και τον μπαμπά, εκεί μην τρέχει. Πήγε χθες με τα αμάξι, μεράκλωσε, και όσο το διάλογο που πήγε να πούμε, κοπάνησε ένα μαγιά μου που με παοξίσε, έκανε και τις βόλτες και τα λοιπά, και το ευαισθητοίησε, και χαρήκαν λέει οι παοξίδες. Ρε, κοίτα, μην βγει και κουτσός αυτός. Δεν νομίζω ότι χαίρεται κανείς ΠΑΟΚτής με αυτά. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται συμπαθής με αυτά, εγώ πιστεύω. Γνώμη μου. Δεν γίνεται συμπαθής τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό προσπαθεί, αλλά δεν. Ναι. Δεν το έχει καταφέρει. Λοιπόν, θέλουμε τριάδα τρελών, ανισόρροπων, ηλίθιων, παρανοϊκών. Να μας πει και ο κόσμος, ναι. Να μας πει και ο κόσμος. Ανοίγουμε γραμμές.
2-31-0-90-90-90. Εσύ ο Μίρτσος και ο Τζόρνταν, Αριανός Χρυσαυγίτης, Εμμονικός με Κούπερ και Ασλαμάς. Πόσες μέρες θα μπλακώνεστε? Βγάλει τα όπλα ο Μίρτσος να μας σκοτώσει. Τέο παδό του Ελευθεριακού. 567. Να δω τον κόκκινο καλεσμένο στον Αρναούτολου και τι στον κόσμο. Αδερφέ μου, κουμπάρε μου, φίλε μου, Ιρακλάκι μου, θατήρα μου. Δεν με κάλεσε. Βγάλε μόνο αυτό. Απαράδεκτος. Τον πήρε τηλέφωνο τον Αρναούτολου. Το έχει παράπονο. Εμένα δεν με κάλεσε. Δίδυμο δεν είμαστε. Ρε Γρηγόρη, επειδή τηλεόραση κάνει αυτός, λέει, γι' αυτό λέει, τον φώναξα. Από εκεί. Πουλάς πιο πολύ και κάτω αυτό. Λόγω τηλεόρασης. Ναι. Όταν τον είπα τον γουρουνά, τον κόκκινο, έλα στη μαρμίτα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος σοβαρός. άμα είσαι, λέω, δημοσιογράφος σοβαρός, κάτσε, λέω, χωρίς τη μαρμίτα. Θα έφερνε και τις διαφημίσεις, θα έπαιρνε και προμήθεια από εκεί, ενώ αφού δεν παίρνει. Θα τον έβλεπαν πανευρωπαϊκός. Τρώει και ξύλο από γυναίκες από πάνω τον όροφο. Λοιπόν, δεν λέμε παραπάνω. Θα έπαιρνε τις προμήθειάρες του, θα έπαιρνε τις φραπεδάρες του. Τι θα τον κάνω, φοβάται την κάμερα. 2-31-0-90-90-90-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40 πάμε στον πρώτο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα, βασιλιά των FM. Εγώ είμαι ο βασιλιάς των FM. Εσύ είσαι ο βασιλιάς των FM. Αφού το λες εσύ. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα μια τετράδα φωτιά. Τετράδα. Πραγματικά φωτιά. Ναι. Τετράδα, ναι. Ζουράρης. Ναι. Ραπτόπουλος. Ναι. Μπουγάτσας. Ναι. Και Κόκκινος. Αυτή. Δε. Ο Μπουγάτσας πάγινε, κρέμασε. Βάρινε. Βάρινε. Εγώ Μπουγάτσα, σου είπα και χτες, θέλω μια special εκπομπή με σένα και τον Μπουγάτσα. Πάγινε, τον είδα στο Εσκομπάρε προχθές. Εντάξει μωρέ, τι να πει, δεν θα τον βλέπουμε, θα τον ακούμε. Τα χλιμιντρίσματα εκεί τα παλιά δεν τα είδα. Κοιτά. Τα γκάζια. Δεν τα είδα τα γκάζια. πρέπει να τον φέρω σε 2-3 εκπομπές, να τον ρετουσάρω, να του ανοίξω τον καρμιστέρ, να του βάλω τα καλώδια, να τον φτιάξω να πούμε. Και αυτό που είπες πριν ότι με Ραγκάτσι και Καμόρα πιστεύω δεν θα τελείω την εκπομπή, θα πλακωνόσταν στο ξύλο. Όχι, πιστεύω. Το Καμόρα και το Ραγκάτσι καταρχήν και με τους δυο καλές σχέσεις. Εγώ τουλάχιστον. Εντάξει. Τώρα που πλακωνόταν οι άλλοι δυο, δεν ξέρω. Ναι, οι άλλοι δυο. Καμόρα και με το Ραγκάτσι έχω πολύ καλές σχέσεις, σε πληροφορώ. Α, ναι. Βεβαίως. Και με τον Καμόρα έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Με τον Πλιάκο. Ακόμα καλύτερες. Α, ναι, γιατί ο Πλάκος με το Ραγκάτσι μαλώνουν συχνά γι' αυτό. Γενικά εδώ στο κτίριο με το 90% τα έχω καλά, ναι. Α, μπράβο. Περίεργο για σένα. Περίεργο για μένα γιατί είμαι παράξενο. Ναι, εντάξει. Όχι, δεν είσαι παράξενος, αλλά θυμώνεις εύκολα. Θυμώνω εύκολα. Ναι. Είμαι αψής δηλαδή. Είσαι δηλαδή λίγο θες και νευριάζεις αμέσως να σου πλακώσεις το ξύλο. Όχι, ρε. Στο Μετρόπολης με τους περισσότερους έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Ξέρεις με ποιον έχω την καλύτερη σχέση? Με ποιον? Με τον μαύρο που έχουμε εδώ, τον Πασκάλ. Θα πιπίσω το ισόγειο. Ακούς? Ναι. Πάει επόμενη γραμμή. Έλα, κρυάδες. Πάμε επόμενος. Ναι. Ποιος είναι? Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Λοιπόν, Κωστή. Μάλιστα. Δεν μπορεί να βάλεις τώρα τον Μπουγάτσα απέναντι στο Ζουράρι. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει. Διαφορετικό πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν, Ζουράρι με Κούγια. Ζουράρι με Κούγια. Βεβαίως. Καλό. Για να μπορεί να κοντράρει ο ένας τον άλλον. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ακριβώς. Άλλον. Και εσύ τρίτος εκεί. Α, εγώ ανωτέρου πνευματικού επίπεδου. Εσύ τρίτος να είσαι ο Μπαλαντέρ. Ναι, απέφυγα. Στην κουβέντα. Στην όλη συζήτηση. Και να πετάς τις μπιχτές. Μπιχτές μόνο, ναι. Σωστό. Λοιπόν, σήμερα άκουσα τον συνέτρι αυτόν, τον Γιάννη τον Ψηφίδη. Αυτόν μιμείς εσύ? Αυτό και το αδερφό του. Αυτός ο Γιάννης ο Ψηφίδης δεν την τραβάει τη φωνή όπως την τραβάς τώρα εσύ. Ρε. Εκεί καμιά δεμέστηκα την τραβάει. Ε? Εκεί με τον κόκκινο. Ναι. Ναι. Εάν πάρει το μολέδο ο ΠΑΟΚ, αποκτά όγκο η άμυνα. Η άμυνα, ναι. Μεγάλο όγκο. Ναι. Και εκτός αυτού. Μπορεί να παίξει και με τρία στόπερ, Βεβαίως έχει και το πλεονέκτημα αυτός. Να παίξει με τρία στόπερ. Να κατεβαίνει
και να σκοράρει. Λες για να σκοράρει ο πίσω γραμμή. Εγώ θα βάλω 50 ευρώ, σκόρερ Βαρέλα, anytime, πάω κλεβαδιακός. Δεν τις πιάνει καλά αυτό. Ρε, δεν τις πιάνει τις κεφαλιές καλά, ρε, ο κερατάς, δεν τις πιάνει καλά. Όχι, αυτός είναι καλύτερος ο Μάτος όταν βγαίνει. Μα καλά, δεν το συζητάω. Καμία σχέση. Έχει και καλή τοποθέτηση του σώματος. Και ο Μάτος όταν... καλύτερο έχει και... timing όλα, ναι. Έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι. Πάντως η καλύτερη μεταγραφή, η μεταγραφή του χειμώνα, ήταν αυτή του Όσκαρ Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αλλάζει επίπεδο η ομάδα τους. Θα πάρουν, θα ενισχυθούν και με 2-3 παίχτες, ναι. Καλούς, και πλέον από εκεί που τους θεωρούσα με το λεμονί αυτούς να έχουν προβάδισμα, τώρα η διαφορά μεγαλώνει. Κατά τη γνώμη μου. Καλώς, καλώς, καλώς. Επίσης το... Γεια σας, παιδιά. Να σε γερός. Πάμε. Το... Επόμενος. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Κωστή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Ό,τι πεις. Καλή χρονιά. Α, τι να πούμε. Καλό αιώνα. Καλή χρονιά να πούμε. Να αρρωστήσουμε λιγότερες φορές. Ακόμα. Ναι. Αυτό είναι βασικό. Να μην αρρωσταίνουμε ποτέ βασικά. Αυτό δεν γίνεται. Καλά, θα ήταν καλό όμως. Καλό θα ήταν, ναι. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα λίγο, το οποίο αφορά όλη την κοινωνία στην Ελλάδα. Αυτή τη φούσκα τώρα με τις σακούλες, έχεις διάθεση? Όχι. Γιατί έχεις ζουμί το θέμα? Τι ζουμί έχει? Τράβα μια σακούλα μαζί σου όλη την ώρα. Όχι, 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 γιατί να κουβαλάω σακούλα? Γιατί? Εγώ θα πάω αύριο στο Μασούτι, ας πούμε, ναι, να πάρω 100 ευρώ ήδη. Ήδη. Δεν μπορείς να έχεις δική σου σακούλα. Και θα μου ζητήσει 10 λεπτά για 5 σακούλες. 4 λεπτά, ναι, φυσικά. Τι, απεις όχι? Θα πω όχι να τις πληρώσει αυτός. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Γιατί, ρε φίλε, δεν παίρνεις μια σακούλα, βάλεις τα πράγματα? Α, γιατί δεν κουβαλάω σακούλα, δεν με την κοπέλα που παίρνει 400 ευρώ, έχει περίοδο, έχει δύσκολο άντρα πεθερά, μάνα άρρωστη, και αν την πέσει στη γυναίκα. Κάτσε, δεν είναι αστείο το θέμα. Αστείο το θέμα, δηλαδή, με συγχωρείς. Θα είμαι εγώ τώρα 500 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Και θα μου έρθεις εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα μου κάνεις τον τζόρα. Θα σου πω, ρε φίλε, δεν πας στο διάλογο μεσημεριάτικα, σε μένα έρθες να κάνεις το μάγκα και τον ταΐ. Αυτό θα σου πω. Όχι, δεν με κατάλαβες. Πάω εγώ αύριο και δίνω 100 ευρώ και αγοράζω προϊόντα. Ωραία, ναι. Και γυρίζει και μου λέει, δώσ' μου 10 λεπτά. Αυτός τα θέλει, ρε φίλε. Το Τζίπρα που έκλειφε στο Σακρόνιο και την αριστερά. Ένα λεπτό. Τα 4 λεπτά δεν πάνε στο Τζίπρα. Τα 4 πάει το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ ποιος θα το πάρει? Ο Τζίπρας. Άρα τι λέμε τότε? Αν θα πας σε ένα χρυσοκοπή που σου... Άκουσε με λίγο. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Να πληρώνεις τον Τζίπρα τώρα, τι να σε κάνω. Εγώ το πληρώνω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ μιλάω για τους εμπόρους. Οι έμποροι τώρα κάνουν την ιστορία. Αυτοί οι έμποροι. Στα σούπερ μάρκετ βασικά. Γιατί η σακούλα που θα πάει να πάρεις τώρα. Θες να ανοίξουμε ένα μαγαζί να πουλάμε σακούλες? Ρε, τα μαγαζιά υπάρχουν, δεν χρειάζεται να ανοίξουν άλλα. Πού το πρόβλημα? Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Εγώ θα πάω να δώσω 100 ευρώ να πάρω τρόφιμα αύριο. Να πάρει. Και θα γυρίσει να μου πει, δώσ' μου 10 λεπτά για τις σακούλες. Θα αφήσω τα τρόφιμα εκεί και θα φύγω. Φίλε μου, να σου πω ένα πράγμα. Την καλημέρα μου, είμαι ο Γιάννης Οκυλητίδης. Θα σου πω ένα απλό πράγμα, παλικάρι μου. Άκουσε με λίγο. Από 30 Μαρτίου, επειδή προσωποποίησες ένα πράγμα, μιλάμε για οποιοδήποτε είναι σούπερ μάρκετ. Από 30 Μαρτίου και μετά, άκουσέ με, από 30 Μαρτίου και μετά, εάν διαβάσεις τον νόμο, θα δίνεται το τέλος αυτό στο κράτος, για να το δίνει το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Και το οξύμορο είναι το εξής, ότι εμείς πληρώνουμε 4 λεπτά για τη σακούλα, 3,74 πόσο είναι, ενώ αυτά που θα βάλουμε μέσα στη σακούλα, εκείνα να επικεντρώσεις όλο σου το πρόβλημα, αυτά που θα βάζουμε μες στη σακούλα, το 80% είναι πλαστικό. Το κατάλαβες? Το κάθε σούπερ μάρκετ, το κάθε αρτοπείο, το κάθε, ξέρω κι εγώ, μαγαζί, το οποίο θα υποχρεούται πλέον να βάλει να πληρώνει λεφτά για τη σακούλα να παίρνει από τον κόσμο, θα το δίνει στο κράτος, όχι σε εμάς. Τώρα, εάν η σακούλα που μας δίνει κάνει, ξέρω κι εγώ, οι 100 σακούλες 1,5 ευρώ και θα μας παίρνει εμάς 4 ευρώ
και θα κερδίζει και 2,5 ευρώ, αυτό ας το κοιτάξει ο Τσίπρας. Κατάλαβες που εννοώ. Δηλαδή πώς πληρώνει, το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή το κάθε μαγαζί. Έτσι ακριβώς θα πληρώνει, και ο, το σούπερ μάρκετ το τέλος αυτό ανταποδόσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάρε μια σακούλα, φίλε μου, όπως πέραν παλιά οι γονείς μας, το δίχτυ που λέγαμε, ή μια σακούλα πάνινη και γράψ' τους όλους τα ρηπαπά σου. Το κατάλαβες, αδερφέ μου? Το κατάλαβα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, Κώστα. Πρακτική να είστε. Όχι, αυτό που σου λέω είναι 30 Μαρτίου, τώρα το γράφει. Εντάξει. Το γράφουνε στα, σε όλα τα site. 30 Μαρτίου θα δίνουμε λεφτά στο κράτος. Και το κράτος δεν θα τα κρατάει, θα τα δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, δεν τα κλέψει. Θα σε δώσω φυλάκια, άμα θα έρθω μέσα. Ρουφιχτάκι όλο, στο μάγουλο. Και εγώ θα το κλέβα, αγόρι μου. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, είπαμε. Έλα, πολύ καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τι καλημέρα, πολύ καλησπέρα. Σε ρέος είσαι, ρε. Όχι, όχι. Αθηναίος όπως το παλικάρι δίπλα. Αθηναίος είσαι και το πολύ το λες πουλί. Ερωτικός μετανάστης Μηχανιώνα. Μηχανιώνα, σιγά σιγά τα βγάζει. Είσαι Αθηναίος από τη Μηχανιώνα. Από ποια περιοχή είναι ο φίλος μας από την Αθηνά? Αργυρούπολη. Μακριά είμαστε. Εγώ από την άλλη πλευρά. Πετρούπολη. Πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά, τέλος πάντων. Από τη Μηχανιώνα βρέθηκε στην Πετρούπολη. Είπαμε, ερωτικός μετανάστης, ναι. Από την Πετρούπολη στη Μηχανιώνα. Από την Πετρούπολη πήρες μηχανιώτησα. Επανομήτησα. Επανομήτησα πήρες. Ναι. Διερμηνέα πήρες το γάμο. Περαστικά μου, ε. Λοιπόν, λέγε. Σας έχω τριάδα φωτιά. Λέγε. Λοιπόν, Τρελιάς. Ναι. Μπουγάτσας. Ναι. Τσουκαλάς. Πεσμένοι και οι τρεις. Και εσύ. Βρε, πεσμένοι είναι. Και εσύ Μπαλαντέρ να λες διάλειμμα, κύριε. Ας το πω εγώ. Ο Τρέγιας έγινε σαν τον Κιμ Γιονγκ Γιάν. Πώς το ίδιο. Κιμ Γιονγκ Γιάν. Ο Μπουγάτσας είναι ένα 64. Έβαλε και 15 κιλά. Φάρδινε. Τελείωσε. Τι θες άλλο. Ο Ντρούλινγκ 50 χρονών γέρος. Μην κοιτάς που εμείς ήπιαμε αίματα μικρή από σηκώτια και από σπίνες και κρατιόμαστε να πούμε. Πλάκα κάνω, έτσι. Ναι. Και εσύ να λες διάλειμμα κύριε, διάλειμμα κύριε. Ε? Και να βγάζουν τα μικρόφωνα. Εντάξει. τίποτα. Πεσμένους τους βλέπω. Πεσμένους τους βλέπω. Νέο αίμα. Θέλεις νέο αίμα. Νέο αίμα. Πολλούς τρελούς. Ότι άλλοι δεν βγήκανε. Πολύ καλημέρα να έχετε. Εντάξει. Πάμε επόμενος. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, καλή χρονιά, ναι. σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα και στον κύριο Φιλιτίδη. Ναι. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Τέλειος ονομάζομαι. Ναι. Αριανός. Μπράβο. Περαστικά μου νόμιζα να θα έλεγες. Σου περάς. Όχι. Πιτσιρίκος είμαι, δεν πρόλαβα να πάω. Εγώ Σούπερ 3 ποτέ δεν πήγα, ποτέ. Δεν πρόλαβα. Κάτσε ρε, πιτσιρίκος λέει ο άνθρωπος, πού να πάει Σούπερ 3. Δεν πρόλαβα να πάω, 20 χρονών είμαι ρε, τους έβλεπα μόνο. Α. Τους έβλεπα. Μάλιστα. Κώστα, θέλω τη γνώμη σου. Τους έβλεπα όταν έδωνα το γελαστό γιατί σήκωνε πανό στο Χαριλάο. Καλά τον κάνανε γιατί δεν έκλεισε Αθηνά 3. Καλά τον κάνανε και το δέρνανε. Θέλω τη γνώμη σου, ναι. Κώστα. Και σένα καλά σε κάνα και σε δέρνανε. Εμένα δεν με πήρανε. Για το καινούργιο οπαδικό κίνημα αυτό του Άρη. Για τους καινούργιους που λένε. Θέλω τη γνώμη σου για αυτούς. Λοιπόν. Εγώ στο γήπεδο πάω ανέλυτη συνέχεια. Πρόσεξε. Ναι. Αυτοί θα κρυθούνε. Καλά τα πάνε. Θα κρυθούνε μόλις ο Άρης αποκτήσει χρήμα. Δύναμη δηλαδή, κατάλαβα. Αποκτήσει χρήμα. Αλφα εθνική μιλάς τώρα. Ναι, αν θα θέλουν να μπλεχτούν στα διοικητικά ή αν θα είναι δυνατή στην κερκίδα. Κερκίδα τους είναι πολύ καλή. Να κόβουν και κάνα εισιτήριο. Ρε εσύ Κώστα. Και ακόμη και κάνα εισιτήριο όλοι εκεί. Πιστεύεις τώρα ότι είναι ικανοί να κάνουν το ίδιο κακό με τους προηγούμενους? Κοίταξε να δεις. Γιατί, ναι, πες μου. Κάθε εποχή έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Δεν μπορεί κάθε εποχή να βγάζει ίδιες συμπεριφορές, ίδιους οπαδούς, ίδιους παράγοντες κτλ. Το καλό με τον Άρη. Και τις πινακίδες διαφημιστικές φάγανε αυτοί από εκεί πέρα. Άκου. Το καλό με τον Άρη είναι ότι λόγω του Γκάλι και λόγω, αν θέλεις, ακόμα και του Σούπερ 3 που έκανε οπαδούς του Σούπερ 3. Έχει 7-8 χιλιάδες να πάνε στη Β' Εθνική και 10 χιλιάδες. Πάμε, Κώστα. Έχει ο Ηρακλής, που ο Ατρόμητος έχει χίλιους, που η Ξάδη έχει χίλιους, αυτοί έχουν 8 και 9 χιλιάδες.
και 5 και 7 και 6 και 12 και 8 και 5 και 4. Ρε Κωστή, αν δεν ήταν ο Γκάλης, ο πιο νέος Αριανός θα ήταν 45 χρονών. Με δουλεύεις τώρα. Σε αυτό. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, προς Θεού δηλαδή. Συμφωνώ εν μέρη με αυτό, γιατί άμα δεν ήταν ο Γκάλης, θα ήταν κάτι άλλο. Καλά λέει ο Γιάννης, καλά λέει. Όταν εγώ τσίριζα εδώ πέρα και έλεγα να πάρουν τα iPhone τους, να πάρουν και τα τζιπάκια τους και τους χρυσούς αναπτύρες και να πάνε στο διάλογο από τον Άρη, γιατί καταστρέφουν τον Άρη, βγαίνανε κάποιοι και μου λέγανε Άρη, Γελιτίδης, τι λέει. Αλλά όταν ήρθαν από εδώ πέρα και τους έδωσα 2-3 φυλάκια, βγάλαν το μόκο. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτή είναι παντογνώστες. Κατάλαβες τι γίνεται, αυτή είναι η πλάκα. Καλά το πάει το έργο. Ευτυχώς οι καινούργοι, δεν έχουν καμία σχέση. Από ό,τι βλέπω, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχουν καμία σχέση με τους παλιούς. Έτσι ακριβώς. Τίποτα, η θέση του οπαδού πιστεύω όπως η δικιά μου είναι στην κερκίδα, είναι μια Κυριακή την εβδομάδα. Εντάξει, θα ενημερωθείς, θα ακούσεις, θα ανοίξεις το Ταρτζιανά, θα μάθεις το ένα το άλλο. Αλλά ο παδός δεν μπορεί να γίνει και διοίκηση, ρε παιδιά. Το πω αυτό, πάει. Δεν μπορεί να γίνει και διοίκηση. Το να στηρίξει μια διοίκηση όμως. Ποιος προπονητής το είχε πει, ρε, ο παδός με τα κάγκελο Γεωργιάδης. Ο Αλκέτας. Ο Αλκέτας. Ναι. Που λέει ο παδός μέχρι τα κάγκελα. Ο παδός μέχρι τα κάγκελα. Το βρίζα τον Αλκέτα. Ναι, αλλά όλοι ξέρεις τι βλέπανε. Τον. Πώς λέγονταν τη Σάεκρε, ο Χατζη. Τη Σάικο, τη Original που ήταν παλιά, ρε. Ο Χατζηχρήστος, ναι. Μπράβο. Όταν έμπλεξε ο Χατζηχρήστος, στα χνάρια του Χατζηχρήστου βρέθηκαν οι Αριανοί. Ο Γιάννης, τέλος πάντων, ο Νέκρης και τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, το οποίο εντάξει, δεν τρέχει τίποτε. Εδώ είχαμε ανθρώπους με πολύ χρήμα και τους διώξανε και από πιο παλιά. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είστε πιο μεγάλοι από μένα. Επί Μπάρλο, επί κόσμο και κόσμο διώξανε που ήθελε να βοηθήσει και κατέβηκαν μετά προς Αθήνα μεριά και κάνανε ιστορία, ομάδες και μεγαλουργήσανε. Μην ανοίξω το στόμα μου, φίλε. Μην ανοίξω το στόμα μου. Και εμείς εδώ μείναμε. Τέλος πάνω, Άρη, Ραπ, πώς το βλέπεις τον Άρη, αν θα ανέβει φέτος? Κοίταξε, ο Άρης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα τον άλλο μήνα. Πρέπει να πάρει αδειοδότηση. Πρέπει να πάρει αδειοδότηση. Ακούγεται ότι είναι μέσα 1 εκατομμύριο στην εφορία. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης. Φυσικά, όχι σε τρίτους. Είναι στην εφορία και όχι σε τρίτους. Ναι. Από την εφορία μπορεί να πάρει με ρύθμιση, από τρίτους είναι πρόβλημα. Γι' αυτό το ρωτάω τώρα, γιατί μπορεί να γίνει μια ρύθμιση. Εδώ έχουν γίνει τόσα και τόσα. Μια ρύθμιση το 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, άκου φίλε. Οι σχέσεις με Ροφορίδη Καρυπίδη είναι κακές. Είναι κακές. Αυτό το λες, αλλά δεν ξέρω. Είναι κακές, το λέω εγώ. Να σε ακούσω. Λοιπόν. Αλλά μακάρι να μην είναι. Μακάρι ρε φίλε στη ζωή, μακάρι να μην ήμουν άρρωστος, αλλά είμαι. Μακάρι, δηλαδή αυτό ναι, το πράγμα το μακάρι. Εντάξει, σίγουρα, άλλο αλλά το μακάρι και άλλο την πραγματικότητα. Δηλαδή εσύ ακόμα πιστεύεις δηλαδή ότι ο Άρης δεν θα ανέβει. Έχεις κάποιες τέτοιες. Ναι, κρατώ το μαξιλάρι του καλού ξεκινήματος. Αλλά κρατώ και επιφυλάξεις για το μέλλον. Ραπ, είναι υποχρεωμένος να ανεβεί ο Άρης φέτος. Ναι. Άσχετα αν σε αυτό το πράγμα μεταρακούνησε ιδεσιογραφικά η μεταγραφή που έκανε η δόξα δράμας. Το κουσκού. 45.000. Ναι. Είναι ο καλύτερος σεντερφόρ στην Β' Εθνική. Αυτό παιδιά να το προσέξουνε. Καλό ότι όφη. Δεν πρόβλημα είναι. Καλό ότι όφη για τον Άρη Πάπαλα. Ναι, αλλά η δόξα. Η δόξα και η Παναχαϊκή, αυτοί οι τρεις είναι για δύο θέσεις. Η δόξα και η Παναχαϊκή όμως τα δυναμόσουρα. Η Παναχαϊκή με τον Κατσουράνη. Εκπληκτικές δημόσιες σχέσεις και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπου ο Άρης με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει κακές σχέσεις. Δεν τα πάει καλά. Με ποιον δεν τα πάει καλά? Ο Άρης με το ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πάει καλά. Δεν το θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να το ακούμε, ρε σειρά. Δεν καταλαβαίνει. Ρε ελληνικά καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Δεν είναι καλό να μην τα έχεις καλά με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Θα φύγουν αυτοί, ρε, σε λίγο καιρό, ρε. Πότε ρε θα φύγουνε? Θα φύγουνε, δεν θα αντέξουν αυτοί. Ποιος θα βγει ο Άρης κατηγορία πριν φύγουν? Θα φύγουνε. Δεν μου λες τώρα, άμα ρωτήσουμε 100 άτομα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, τι προτιμάνε? Πιστεύεις ότι θα έχει πάνω από 50 τα η Νέα Δημοκρατία και κάτω από 50 ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο ποσοστό η Νουδού. Ρε φίλε, θα σου το πω πιστεύω. Τι είναι ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Βάλτε το σε ένα κλουβί αυτό τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Το μη μιλάει. Κουλιλές. Να μην μιλάει. Να σου πω τι είπε ο Καρατζαφέρης. Ναι. Ο Καρατζαφέρης, φίλε μου, είπε το εξής πράγμα. Πρώτον,
να μην κάνετε σύγκριση Τσίπρα-Μητσοτάκη. Να κάνετε σύγκριση ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Δημοκρατία. Γιατί Τσίπρας-Μητσοτάκης. Καληνύχτα από, από το Βρυκόλακα των Καρπαθίων. Τελείωσε. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου αγόρι μου. Είπε τη μεγάλη κουβέντα. Έκανε καμάκι στην κούκλα εδώ πέρα στην Τζιμισκή. Τι κάνετε κυρία μου, λέει, κινητά. Έμαθες τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Αλέξη. Τη γυναίκα του πλέον από, πώς λεγόταν ρε παιδιά, Περιστέρα. Πλέον δεν λέγεται Περιστέρα, λέγεται Μπέτι. Γιατί στο εξωτερικό όλα τα πάνε να πούμε Περιστέρα, πρέπει να την πούμε διαφορετικά στα αγγλικά. Είναι επικοινωνιακό και καλά. Είναι επικοινωνιακό, την έκανε Μπέτι. Και πολύ επικοινωνιακό αυτό που στήριξε τον άντρα της, που λέει ότι ο άντρας μπορεί. Δεν είπε ψέματα κτλ. Να σου πω όμως ένα πράγμα. Ήταν ένα λάθος της, πώς το λένε, της εφημερίδας των συντακτών. Η κυρία Μπέτι, τέλος πάντων, η σύζυγος τέλος πάντων του Αλέξη, δεν είναι η πρώτη κυρία της Ελλάδος. Θα ήταν πρώτη κυρία η γυναίκα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Είδες τι έγινε στην Αμερική που πήγε ο κύριος Τσίπρας. Δεν συναντήθηκε με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η κυρία Περιστέρα. Γιατί. Γιατί δεν είναι η πρώτη κυρία στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε την ανοησία να έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας. Ενώ κυβερνάει ο Πρωθυπουργός. Μια χαρά μοφάει εκεί θέση. Ενώ κυβερνάει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βλακεία που κάνουμε. Δημόσιος υπάλληλος. Πάμε στους φίλους να μην χρώνονται, Κώστα. Πάμε στους φίλους. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αφήστε ρε τους Τσίπρες τώρα, τα αδιάτικα και τους Μύπρες, να πούμε. Θα σας ακούμε να ρεμίσουμε λίγο, να τους ξεχάσουμε. Πώς μια καμιά μπάλα να γουστάρουμε. Σωστό. Μα, ούτε να υπάρχουν αυτοί να σβήσουν από το χάρτη να πούμε. Καλά, καλά. Μαυρίλα. Θα πάρω πρωτάθλημα φέτος, πάω και δεν είμαι. Ο κύριος Τσίπρας είπε πάω. Άντε πάλι αυτός. Θες δε θες. Θα το πάρω φέτος, φίλε. Με 1,5 πέφτει θα το πάρω. Θα το πάρεις με Πασόκ και με το παρακλάδι του Πασόκ. Αυτή είναι η ιστορία. Θα το πάρω με 1,5 πέφτει με Μάτος και με Πέλκα τώρα μέχρι το τέλος. Εντάξει. Με Πέλκα. Ναι. Γιατί δεν σε αρέσει ο Πέλκας, τι έχει. Γιατί δεν σε αρέσει ο Πέλκας, καλά λέει ο φίλος, δεν το κατάλαβα. 24 χρονών παλικάρι να πούμε. Σωστός. Τι δεν μπορεί να βγει αυτό το παιχτάκι λίγο, άμα το δουλέψουνε. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Μην κάνει το επόμενο καλό παιχνίδι ο Πέλκας στα γενέθλιά μου. Που είναι μέσα Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το θέμα μου με τον Πέλκα. Το κατάλαβες. Τη διάρκεια του στο παιχνίδι, παιχνίδι με παιχνίδι. Μπορεί να μου βγάλει 6 συνεχόμενα καλά παιχνίδια ο Πέλκας. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Έχεις να απαντήσεις. Ξέρω στο γήπεδο. Θα τα δούμε. Αυτά όχι, γήπεδο. Δεν έχω απάντηση για το μέλλον. Δεν είμαι. Εντάξει, ο Θεός. Πολύ ωραία. Και έχω να σε κάνω και μια παρατήρηση. Ναι, να κάνεις. Για κάτι που λες και διαφημίζεις συνέχεια και kickboxing και να και τα είδες και τους έριξα και με δίνανε και τα λοιπά. Ωραία προπόνηση. Εγώ είμαι σε... Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όχι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω εγώ. Ότι η γυμναστική όχι. Σε κάνει πάρα πολύ καλό. Σου δημιουργεί ναι, καλύτερα. Συμφωνώ, αλλά εσύ το γυρνάς και στα ξυλίκια λίγο και στα κόλπα. Και τι να κάνουμε, και επειδή εγώ είμαι σε... γυμναστική δηλαδή. Ναι, να σου πω τη δικιά μου τη γνώμη. Ρε, φίλε. Πατήματα, να, πούμε. Να σου πω που διαφωνώ μαζί σου. Εγώ είμαι 46 χρονών. Ωραία. Και είχα την τύχη ή την ατυχία. Ναι. Παίζει ο γιος μου μπάλα γάμα εθνική αυτή τη στιγμή ναι, στο εξωτερικό. Ναι. Και από παιδί τον πήγαινα στις ακαδημίες και τα λοιπά ναι. Και μέχρι να υπογράψει να πάρει αυτά που πήρε ναι. Εγώ τα ξύλα που έχω παίξει στα γήπεδα εκεί με μπαμπάδες, με συμπαίκτες, με και τα έχω πληρώσει στη ζωή μου πάρα πολύ φίλε είναι γι' αυτό μην το διαφημίζεις αυτό το κακό πολύ. Θα μπορούσες να πληρώσεις τον προπονητή. Επόμενη ποιο γραμμή. Προπονητή τώρα. Για χαρά. Τι να παίζεις ξύλο με τους άλλους γονείς. Μα είσαι ανόητος. Εγώ ξύλο θα παίξω. Αν απειληθώ ή αν έχω μια προστριβή ρε φίλε. Τώρα πάω να μαλώσω με τον μπαμπά του άλλου παιδιού γιατί μου μάρκαρε το γιο ή γιατί είπε κάτι. Όχι ρε φίλε, όχι, με τίποτα. Κάνετε λάθος οι μπαμπάδες που πάτε εκεί πίσω στα παιδιά κτλ. Εκτός αν έχεις λεφτά να δώσεις τον προπονητή. Yep. Yep. Τι ΕΠ. 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 Γιατί ΕΠ. Πάμε στον επόμενο φίλο. ΕΠ. Πάμε επόμενη γραμμή. ΕΠ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Βάλε Δευτέρα. Δεκαεξαφάλτητος είσαι. Λοιπόν. Πάμε.
Ναι, τώρα βάζω. Ναι, λοιπόν, τι να δει, Ραπτόπουλο, τώρα είναι σοβαρά που λένε αυτά τα πράγματα, έλειο δηλαδή. Να πάω να μαλώσω, λέμε τον προπονητή. Αυτά είναι τριτοκοσμικά πράγματα, αλλά εντάξει. Σε τριτοκοσμική χώρα ζει, ρε. Τι θε να ζήσει. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Αυτό που γίνεται με τα αστικά το πρωί δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Τι έπαθες. Αλλά τέλος πάντων τώρα, τι έπαθες. Τι έπαθα, δεν χωράς να κάτσεις μέσα, σε σμπρώχνει ο άλλος, σε χουφτώνει. Ωραία είναι αυτά. Πιάνει από εδώ. Τι ωραία είναι αυτά. Βρωμάει, ο άλλος είναι άρρωστος. Τι είναι αυτά. Πάρε ταξί, ρε φίλε, ξέρω κι εγώ. Θα μου το πληρώσει ταξί, φίλε μου. Όχι, δεν θα το πληρώσω εγώ, το πληρώνω μόνο σου. Αν έχεις αρρωστοφοβία δηλαδή. Αν έχεις αρρωστοφοβία. Δηλαδή εσένα σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εσένα δεν σ' αρέσει, σε κουφτώνουνε. Πόσο χρόνο είναι. Εμένα με κουφτώνει η γυναίκα, μου αρέσει. Σε φίλε, συγγνώμη. Πόσο χρόνο άλλο να σου κουφτώνει η γυναίκα σου, άλλο μήρε, φίλε, ο αυτή που είναι μέσα στο αστικό. Εμένα δεν τολμάει να με κουφτώσει άντρα, δεν το ξέρει. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Πόσο χρόνο είσαι, παλικάρι μου. 18. Α, εντάξει, εντάξει. Ρε φίλε, 18 χρονών εγώ στο αστικό είχα τέτοιε ανησυχίε ερωτικέ που ήθελα καμακώσω τον εισπράκτορα. Δηλαδή. Τι γελά, ρε φίλε. Σε 18 χρονών. Ρε φίλε, εγώ στο αστικό της κάτω τούμπας έχω βγάλει 10 κόμματα όταν ήμουνα στα νιάτα μου. Θα δεις από τη θετική πλευρά. Τι είσαι 60 χρονών να μην μπορεί να σταθεί στο αστικό. Φύγε από τη ζωή μου, προπώνει το κορμί. Δρόμο, επόμενος. Α, παπα, τι ήταν αυτό, ρε. Άμα δεν θέλει να πας, να πας και να φοβάσαι την αρρώστια, εντάξει, να κάνουμε τώρα. 18 χρονών φλερτάρεις στο αστικό. Πάει. Πάρε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να βγάλεις δίπλωμα, πάρε με 500 ευρώ ένα αυτοκίνητο και τελείωσε τη δουλειά. Αυτή τώρα όλοι. Τον αρέσει να το χωφτώνουν και άντρες. Αμά Παναγία μου. Οχ, ο ήλιος καίει για εμάς τους γκέι. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ τις διεκλογές του 89 έχω βάλει ένα λεωφορείο απλακωθεί στο ξύλο με τα κόμματα και απείλαυσα όταν κατέβηκα το κατόρθωμά μου. Μην τολμήσεις και πεις βάλε δεύτερη ταχύτητα, γιατί εσύ τον έκοψες τώρα. Εσύ τον έκοψες. Έλα, πάμε. Έλα, παλικάρι μου, μίλα, ας το βλάκα να μιλάει. Ας το βλάκα να μιλάει, μίλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αυτές οι βλακίες θα μας πεις. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Η Φεβρουάριος μπαίνει. Ραπτόπουλε, εσύ ασβέστης. Μόνο που άκουσα τον Γιαννάκο, ανέβηκα ψυχολογικά. Τι άκουσε? Ο Μπίμπρας, Νάτκο είμαι. Έλα, συνέχισε, δε. Πέθανες, τι έγινε. Δεν μιλάει κανένας. Όχι, αγόρι μου, συνέχισε. Ραπτόπουλος είναι αυτός. Μην το δίνετε σημασία, συνεχίστε κανονικά. Χτύπησε μια ξύλο τώρα, έγινε καμιά στραβή. Παναγία μου, χτυπά ξύλο. Όλα καλά. Ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα περπατώντας προς τον Ραπτόπουλο και δεν θέλει κανένα να κάνει μεταγραφή και καμιά μεταγραφή δεν θα πάρει. Δεν μου λες, φίλε. Αν δεν το πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα, θα αναζητήσετε καμιά ευθύνη ή θα πείτε μας το κλέψανε. Να αναζητήσουμε την ευθύνη. Όχι, δεν είναι σωστή η ερώτηση που κάνεις. Φίλε μου, άκου να σου πω ένα πράγμα. Δεν είναι σωστή ερώτηση. Δεν είναι σωστή ερώτηση που σου κάνει. Ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα το χάσει ο Σαββίδης. Αυτό θέλω να μου πεις εμένα. Όχι. Α, λάθος κάνετε πάλι. Να πω στο Γιάννη λίγο. Ο Πάοκ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, να το πάρει. Ο Σαββίδης θα το πάρει. Αυτό ακριβώς το είπα εγώ. Ανάποδα το είπα. Ο Σαββίδης θα το πάρει το πρωτάθλημα. Τι θα το πάρετε εσείς. Εσείς άμα πάτε στη θάλασσα και σας πούνε φέρτε νερό, εμφιαλωμένο ίδωρο θα πάρετε. Αυτό περίμενε. Άντε βγείτε από εδώ. Άντε βρε βλάχο Πάοκ που δεν θα πάρει και πρωτάθλημα. Ο Σαββίδης θα το πάρει. Ο Σαββίδης πήρε την έμβαση. Ο Σαββίδης φέρνει παίχτε. Την πληρώνουμε. Εσύ απετάξει φωτοβολίδα, Χαϊβάκη. Ρεπτόπουλε, ναι, ναι. Τη σουρωτή, την πληρώνουμε. Θα μας φέρουν οι άλλοι σουρωτή. Να πιούμε σουρωτή. Ποδοσφαιρικά όμως δεν έχεις δείξει ότι είσαι ποιοτικά από την ΑΕΚ πολύ καλύτερος. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ στο λέω. Εννοώ στο γήπεδο. Δεν εξετάζω τον παράγοντα Σαββίδη. Ποιος είσαι εσύ, αδερφέ που μιλάς? Αυτός που σου βάλε ένα γκολ με 10 παίκτες, ρε. Αυτός είναι. Αυτό που σε πήρε ένα 0 με 10. Ένα 0 με 10 παίκτες. Το κατάλαβες τι ομάδα υποστηρίζει ο άνθρωπος. Έλα και με στην Τούμπα λίγο να τα δεις. Τι με στην Τούμπα? Εγώ πέρσι σε κέρδισα στον Ινταφεύγα. Τι πρέπει να φωτοφωνάζω. Τι με 10. Ένα μέτρο άλλο την μπάλα. Εγώ πέρα το κύπελο. Δεν σου λέω αυτό. Απλά πήρε 10 μέτρα ξανά. Απλά σου λέω ότι ακόμα εκτός έδρας δεν έχεις δείξει ότι μπορείς να χτυπήσεις πολλά παιχνίδια. Με τον κουλούρι πας σου λέει. Αυτό σου λέει. Ποιος κουλούρις ρε. Ο Κίμωνας ρε. Με τον Κίμωνας. Ο Μολέδο είναι μια καλή προσθήκη. Αλλά σέντερφορ ακόμα ποιοτικό ο Ιάκ δεν έχεις. Βρε μάλλον σε προπονητή σου με τον παίχτη.
Ποιον έχει σεντερφόρ εσύ? Το Λιβάγια και τον Αραούχο. Εσύ ποιον έχει? Αφού το Λιβάγια παίζει δεκάρι και ο Αραούχο παίζει αριστερά. Ο Λιβάγια παίζει 9-10. Δεν παίζει. Και το Μασούτ τώρα. Και πήρα και το Μασούτ. Θα πατάνε δύο τώρα. Ποιον σεντερφόρ έχει παίζει? Νατχό. Ο Αραούχο παίζει αριστερά δεξιά. Και ο Λιβάγια παίζει δεκάρι. Μπροστά η ΑΕΚ. Μπροστά η ΑΕΚ στο φορ είναι καλύτερη σου. Εσύ έχει τον Κουλούρι και τον άλλο τσακωμένο από τον Κουλούρι. Ο Σέντερφο παίζει με την ΑΕΚ, βρε τώρα. Βρε ο Μάτο σε βάζει τα γκολ και ο Κρέσπο, βρε τα γκάρι και ο Μαλεζάρ. Αυτό σου λέει ο άνθρωπο. Βρε ο Πρίγκοβιτ έχει 7 γκολ ο Πρίγκοβιτ. Ο Πρίγκοβιτ έχει 7 γκολ, αλλά μάλλον με τον προπονητή σου λέω. Ξυπνάτε λίγο. Εσύ τον καίγεται. Ξυπνάτε λίγο. Μακάρι να το πάρει το πρωτάθλημα και να δούμε κάποιον άλλον εκτό από τον Ολυμπιακό. Εφτά! Έχει 7 ο Λιβάγια! Ρε άνθρωπε! Κυροζήνικες! Κυροζήνικες! Βρε κυροζήνικες! Βρε ο Κουλούρης παίζει σέντερφο, βρε κυροζήνικες! Ποιος έχει 7 γκολ, ρε! Άντε πάλι τέλος! Ποιος είναι ο πρώτος σέντερφο! Πόλης είναι ο θερμοστάτης που είναι το ελικόπτερα! Κυλιτίδη! Κάμω το Θεό! Το Θεό μας βρίζει, Παναγίες βρίζει, κόψτον! Κόψτον! Κόλλησε ο θερμοστάτης! Κόλλησε. Τι να κάνουμε, επόμενη γραμμή. Να μην το πω καμιά κουβέντα τώρα, να μην το πω καμιά κουβέντα το βλάκα. Εκείνη τη στιγμή μιλούσα στον αέρα με Αθήνα. Τι να κάνω. Αθήνα. Όχι, με ένα φίλο σου, ο οποίο δεν ήθελε να βγει να μιλήσει, γιατί εκείνη τη στιγμή δούλευε ταξιτζής ο άνθρωπος και δεν μπόρεσε να μιλήσει. Αθήνα δούλευε ταξί. Ναι, και σε ακούει μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, κάτι τριπλέτες μου έχουν δώσει εδώ πέρα. Για διάβασες. Κούγια, Μπέο, Γκαγκάτσι. Κούγια. Μπέο, Γκαγκάτσι. Κρίμα μου μυρίζει. Ναι. Λεοντιάδη Μίρτσο Αλέφαντο. Ξύλο μου μυρίζει. Παπαζαφυρίου Ασλανίδη και Ραπτόπουλο. Πάλι ξύλο με μυρίζει. Ωραία. Και δεν λέω όνομα φυσικά αυτός που τα έστειλε. Ναι. Αθηναίος ταξιτζής, ποιος τον ξέρει. Δεν είναι Αθηναίος ταξιτζής, άλλος είναι αυτός. Α. Τι να κάνω, αφού είχα, εκείνη τη στιγμή είχα και τηλέφωνο, δεν τον άκουσα το βλάκα. Ο Βαρδάκης ήταν αυτό. Και εγώ εξακολουθώ να λέω ότι αυτός που είπε αυτά είναι βλάκας και βγαίνει να μου το πει σε μένα μετά. Ηλίθιε. Πάμε. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Από Νέα Τρίγλια. Άντε πάλι, τα σουβλάκια. Τι λέει. Τι να πει. Σε έχω τετράδα φωτιά. Πες την. Εσύ εκφωνητής, Χάρη Κλίν, Σεφερλής και εγώ ηχολήπτης. Δεν γουστάρω ούτε το Χάρη Κλίν ούτε το Σεφερλή. Δεν τους πάω μία. Καλημέρα, έγινε. 30 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Ο Τραμπάκουλας και η αριστερά και στην ΕΡΤ δουλεύουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν τον πάω μία το Χάρη Κλίν. Ούτε το Σεφερλή. Καλημέρα. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Η βλακία είναι καταρχήν να κατανίκητη, Γιάννη. Χρόνια πολλά. Με υγεία όποιος πιστεύει εκεί που πιστεύει. Ευχαριστώ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Φώτιση, ας παίρνει ο καθένας από όπου πιστεύει πάλι. Και δύναμη και καλή συνέχεια ψυχική και ηρεμία. Λοιπόν, όσον αφορά για τετράδες και τριάδες και αυτά εδώ πέρα, το Μετρόπολης είναι από μόνο του μια τετράδα με πεντάδα. Βάλε το Ραγκάτσι, βάλε το Ραπτόπουλο, βάλε το Κόκκινο και διαιτητή το Γιάννη. Και όποιος μιλήσει, πατακιούτα να τελειώνουμε. Λοιπόν, με καλά μπορεί πάντα το πατακιούτα, έτσι. Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει το ποτό, ας μην παίρνει τηλέφωνο στον αέρα καταρχήν. Έλα, μόνο και αυτοί οι άνθρωποι, ποτό πιούν. Άνθρωποι είναι, αλλά είναι και παλιά άνθρωποι. Όταν βρίζουν Θεού και τέτοια. Ποτό, όταν βρίζουν Ραπτόπουλε, εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ναι. Σε αυτό που πιστεύουμε. Εντάξει. Και εσύ σε αυτό που πιστεύει. Γιατί και εσύ έχει παιδιά και κάπου όταν θα πέφτει το αεροπλάνο κάτι θα ευχηθεί. Εκεί ναι. Που θα ευχηθεί. Και αγνωστικιστή. Λοιπόν, ας μην βρίζουμε το Θεό του καθενός. Εντάξει. Σταματήσε, ας πέσει το αεροπλάνο να δούμε που θα ευχηθείς να πέσει. Αυτό το είπα, ξέρεις σε ποιόνα. Αυτό το είπα στο TV Μακεδονία. Ποιος ήταν εκείνος ο αγνωστικιστής? Ζήμερος. Που την είχε πέσει στον Αναστασιάδη. Εν τω μεταξύ εγώ δεν πιστεύω. Ο Αναστασιάδης πιστεύει, αλλά την ψώνησα με τον Ζήμερο. Λέω ότι σε πειράζει ο Αναστασιάδης που πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω, αλλά δεν με πειράζει ο άνθρωπος. Λέει, του λέω ρε Μπαγλάμα, έτσι ακριβώς. Άμα είσαι, λέω, στο αεροπλάνο και σταματήσει η τουρμπίνα, λέω, πού θα πας και τι θα πεις. Αγνωστικιστή μου θα πεις, ρε φέλε, το λέω. Είπαμε, είσαι άθεος μέχρι να αρχίσει να πέφτει το αεροπλάνο. Μετά τελείωσε. Γιάννη, να θέσω εγώ ένα θέμα. Πες το παλικάρι μου. Ένα θέμα σοβαρό για τη σακούλα, γιατί είναι πολύ. Το θέμα της σακούλας, φίλε, το είπα προχθές, γιατί εχθές το βράδυ δεν έκανε εκπομπή. Το είπα προχθές. Είναι απαράδεκτο τα σούπερ μάρκετ να διαφημίζουμε εμείς τα σούπερ μάρκετ και με μια σακούλα που την έχουμε πληρώσει.
Συγγνώμη λίγο, με αφορμή αυτό. Πες το. Με αφορμή τη σακούλα. Δεν μια φορά την σακούλα. Όποιο, καταρχήν, επειδή τυχάνει να έχω μια εικόνα, ρε παιδί μου, με το κομμάτι τη ανακύκλωση. Από το 90, ας το πούμε. Ναι. Ευαισθητοποιημένο, όπως όλος. Βέβαια, να μην το επεκτείνω για την πάρτη μου. Λοιπόν, καταρχήν, όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει, που λέγεται ανακύκλωση, που είναι λάθος σαν φιλοσοφία, ναι. Ας βγουν οι εταιρείες που είναι πιστοποιημένες, βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι παίρνω ένα καροτσάκι, είμαι μουσουλμάνος, είμαι Έλληνας, είμαι Αιγύπτος, ένα τρέιλορ 50 μέτρα ύψος, κουβαλάω σίδερο μες στην πόλη και είναι φουλ επικίνδυνα. Όλα αυτά εδώ πέρα, ο Δήμος που πάει και γράφει το αυτοκίνητο και καλά κάνει ο καθένας, όλα αυτοί που κυκλοφοράνε μέσα και κάνουν ντεμέκ ανακύκλωση, έχουν πιστοποιήσεις για αυτό το πράγμα που κάνουν. Φίλε, δηλαδή... θα σου πω ένα απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου ένα μπουκάλι νερό και ένα σπράιτ. Ναι. Είναι πλαστικό. Και μου λένε εμένα να πληρώσω 4 λεπτά τη σακούλα για να βάλω αυτά τα δύο πλαστικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Για το Θεό, ρε μάγκες. Ασχολούμαστε με βλακίες. Πλάκα με κάνουνε τώρα. Υπάρχουν εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες και δεν με κάνουν ανακύκλωση. Υπάρχει φουλ επικινδυνότητα με αυτό που, το θέμα που κάνουμε, αυτό το αντικείμενο. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται οργάνωση από το Δήμο και ο Δήμος που είναι το μείζον θέμα να πρέπει και να βοηθήσει και τον πολίτη βγαίνει και λέει θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα γιατί μας το έχουν επιβάλει. Το καλύτερο πράγμα παιδιά, πάρτε μια πάνινη σακούλα, αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος, μια πάνινη μεγάλη σακούλα να βάζει τα πράγματα σας μέσα, μια χάρτινη σακούλα η οποία μπορεί να κάνει 20 λεπτά για να την αγοράσετε και 25 αλλά είναι για ένα χρόνο να την κρατήσετε και γράψτε τους τα ρηπαπά σας. Αυτό είναι μια λύση. Το καλύτερο πράγμα. Πηγαίνετε σε ένα μαγαζί που πουλάει χαρτοσακούλες, πάρτε 10 σακούλες, δώστε 1 ευρώ, 1,5 ευρώ και τελείωσε η δουλειά. Τι το συζητάμε. Το απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κανένας από αυτούς που είναι ειδικά την κρατική μηχανή και τους δήμους, κανένας δεν κάνει σωστή ανακύκλωση. Να είσαι καλά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να πάμε και στους επόμενους. Έπεσες. Ο Θεόφρονος από τη Λαμία μας στέλνει χαιρετίσματα. Να είναι καλά. Παιδιά από το Ρόντο, Τζόρνταν και Φωτιάδη. Τζόρνταν ούτε τη σκιά του δεν θέλει. Ρώτησε τον από Λαμία, μας ακούει μέσω ίντερνετ. Τι λες να μας ακούει τώρα. Υπάρχουν κάποιοι θεμοί που σε μεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα. Α, το βράδυ, ναι. Για ρώτα. Γράψε μας φίλε μου, μας ακούς μέσω ίντερνετ. Και οι φίλοι μου μας ακούτε εκτός περιμετρικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από το metrosport.gr που είναι μέσα από το διαδίκτυο. Ναι. Όταν μας γράφετε μηνύματα, γράψτε μας ακούω από το ίντερνετ. Να μας βοηθήσετε να δούμε πώς μας ακούτε. Γιατί εμένα δεν ήξερα ότι στην ΚΟ το βράδυ μεταδίδουν την εκπομπή. Εδώ εμάς. Το Σεργιάννη, το δικό μου. Α, το δικό σου. Από τις 2 μέχρι τις 6. Και το δικό σου από τις 12 ξεκινούσανε. Στην ΚΟ. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην ΚΟ μεταδίδει. Έτσι, ξεκάρφωτα. Ωραίος. Χωρίς να ξέρουμε τίποτε. Κώτης. Το έμαθα πέρσι στους σεισμούς που έγιναν στην ΚΟ. Ναι. Λες, σε ακούμε λέει χειριτίδη μέσα από, από ένα ραδιόφωνο. Δεν θυμάμαι τον κωδικό του τέλος πάντων και το όνομά του. Ποια ομάδα είναι η ποδοσφαιρική της ΚΟ? Της ΚΟ, εσύ ξέρεις από αυτά. Εγώ. Πώς, Αθηναγόρας. Ανταγόρας ΚΟ. Ανταγόρας ΚΟ. Ναι. Είδες τι ξέρει ρε, το παλικάρι. Ο Σαμαράς, Λάκης, Γαβαλάς και Καπουτζίδης λέει. Παίκτες με τον Αλέφο τον προπονητή. Άντε ρε, πάρε τρόπο σε κοφτήκε. Πάμε στον επόμενο, έλα πάμε. Καλημέρα, ρε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Καλώς τον. Τα φιλιά μου στο γείτονά του πρώην Αργυρούπολη, εγώ έμενα Άγιο Τρίφωνο Άνω Γλυφάδα 10 χρόνια. Οχ, ναι. Κοντά, πολύ κοντά. Ναι. Η Αργυρούπολη, είχα δύο κόμενες στην Αργυρούπολη, τώρα να τα βρω. Αλήτη δεν τρέπεσαι ανώμαλε, πας με γυναίκες, πού σου να χαθείς. Αχ κύριε Γιάννη, καψουριό ρε τέρμα είμαι. Το ξέρω αγόρι μου, σε κατάλαβα από τη φωνή σου, μη στεναχωριές. Ταλαιπωρούμαστε από Θεσσαλονικές λοιπόν. Αυτοί που λένε για μπουγάτες και τρέγγες παιδιά έχουν τελειώσει. Αυτοί που είναι, θα πω τώρα μια πολύ μεγάλη σοφία. Αυτοί που είναι κολλημένοι στο παρελθόν έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν. Γι' αυτό όποτε ακούω εγώ ιστορίες από το 1972 στο ΠΑΟΚ Παναχαϊκή 2-1 στο 44, όποτε ακούω γιατρό βγάζω σπυριά, αυτά τα... Καταρχήν ο γιατρός είναι ο Σωτηρακόπουλος των φτωχών, ο Σωτηρακόπουλος της Θεσσαλονίκης. Δεν μας νοιάζει κυρία μου τι έγινε το 1974. Το 1972 στο δεύτερο γύρο του Πάκου, δεν μας νοιάζει να πούμε. Κάτσε ρε φίλε, 72, 74, 76 το κέντρο σε έχει κλέψει 2-3 πρωταθλήματα, έχεις την καλύτερη ομάδα.
Είχε την καλύτερη ομάδα όμως. Ποιος τον έκλειψε. Ηρακλής είμαι. Τα πρωταθλήματα. Ποια πρωταθλήματα. Του ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη. Ξέρω κι εγώ, έτσι λένε. Έτσι λένε. Το κλέψανε. Ναι. Με την κλοπή του Μίχα κάτω. Ηρακλής είσαι παλικάρι μου. Δεν αναρωτιέσαι για τον Χατζηπαναγκή τι έχει γίνει. Τι χρονιά του Χατζηπαναγκή. Βουλγάρο Χόντερμπαγκ. Έγινε πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, βάλε την τράδα. Μπράβο. Σε ενδιαφέρει τώρα δηλαδή τι θα γίνει. Όποιος είναι κοντά. Μέσα είσαι. Δώσε μου τετράδα, σ' ακούω. Δώσε μου τετράδα, σ' ακούω. Λοιπόν, η Ηρακλειδέα από Τσουράνο, η Ορδάνη, Αριανό από Αθήνα να πεθαίνει στα γέλια και Μιχάλη Φωτιάδη. Καλά. Αυτό, εσύ δεν θέλεις αγόρι μας, εσύ θέλεις θέατρο κομμωδία, δεν θέλεις αθλητικά εσύ. Οι βάτυχες του Αριστοτάρη να θέλει. Εσύ θέλεις κομμωδία, παλικάρι μου. Δεν ακούμε ραδιόφωνο για τα αθλητικά και στο... Ακούμε για τον κύριο Ραπτόπουλο. Πω, πω, Φωτιάδη, το Θόδωρο από Αθήνα. Α, αγόρι μου, εσύ είσαι πρώτος, τελείως το τηλέφωνο, είναι το πρώτο κατακάλι, το καλύτερο τελείως. Εμείς με θέατρο, εμείς με όλοι. Για πλάκα. Δηλαδή, άμα κατεβαίναν αυτοί οι τέσσερις σε ένα θέατρο, άκουσε με λίγο αδελφούλη, εάν κατεβαίναν αυτοί οι τέσσερις που είπε σε ένα θέατρο στο Δελφινάρι που παίρνει 2.500 κόσμο, το γέμιζαν. Δε, εγώ δεν είμαι για τέτοια. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, χάνεις λεφτά. Εγώ παραγωγό σου, πάμε εσύ. Τα κείμενα ποιος θα γράψει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε! Σκηνική παρουσία με αυτού του τέσσερις και άμα δεν πλακώσω εγώ τον Ιορδάνη να πούμε, θα γίνει χαμός εκεί μέσα. Δεν θα αρέσει Ιορδάνη, θα λέει Τζόρνταν. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ το λέω Ιορδάνη. Εγώ το λέω Ιορδάνη. Να σε καλά, φιλάκια αγόρι μου, καλή χρονιά να έχεις, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, φίλε. Από το ίντερνετ ακούω, ραπ Θεόφιλος από Λαμία. Α, το ίντερνετ ακούει το παλικάρι, μπράβο, να είναι καλά. Έλα, φίλε. Η Λαμία έχει πολλές ανηφόρες, πολλές κατηφόρες. Να το ρωτήσουμε το φίλο το Θεόφιλο. Πόσες ανηφόρες έχει και πόσες κατηφόρες. Οι ανηφόρες παραπάνω είναι. Παραπάνω είναι. Άρε βλάκα. Ίδιες ανηφόρες, ίδιες κατηφόρες είναι, ρε. 5 κιλά σίδερο είναι πιο βαρύ, 5 κιλά βαμβάκι. Έλατε, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε. Αφού 5 κιλά το καθένα. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εσένα. Και συγγνώμη για τους φίλους που είναι στη γραμμή. Κάποια στιγμή το 1971 περίπου ανακαλύφθηκε το Everest. Το πιο ψηλό βουνό του πλανήτη μας. Το 1971 ανακαλύφθηκε. Ναι. Πριν το 1971, ποιο ήταν το πιο ψηλό βουνό στον πλανήτη μας. Δεν ήταν το Everest, αφού δεν το είχαμε ανακαλύψει. Α, δεν ήταν το Everest. Θα σου ρίξω κουτουλιά στο τέλος εγώ. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Φιλιά, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά, εσείς. Μπήκα αργά σπίτι και ήθελα τα φώτα σου, Ραπτόπουλε, σχετικά με αυτή την ιστορία του Μολέδο. Ναι. Καταρχήν. Το καλό είναι για μας ότι τα λεφτά θα μπουν στην ομάδα και όχι σε τίποτα τσέπες όπως με τον Μπέργκ. Ναι. Δεύτερον, για αντάλλαγμα, τι έχεις ακούσει. Μιστακίδη, κάτσε. Γιατί έχεις κάνει από κάτω, αλλά χρειαζόμαστε μια άμυνα και λίγο κέντρο αμυντικά να είναι τι καλό. Τι άκουσα σου λέω. Μιστακίδη, κάτσε. Ορίστε. Άκουσα. Μιστακίδη, κάτσε. Τον κάτσε τι να τον κάνω, εγώ το δόνι. Βρε πουλάκι μου, εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο, σου λέω τι ακούστηκε. Α, ναι, ναι, ωραία. Εσύ ακούς ότι θα πάρω Μιστακίδη, αυτός τι, πού ακριβώς παίζει, αν επιτρέπετε. Ο Μιστακίδης για μένα, καταρχήν έχει παίξει όλες τις θέσεις πριν τραυματιστεί. Η δική μου εκδοχή είναι ότι αν ήμουν εγώ αυτός που θα τον έβαζα μία θέση, σε 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, θα τον έβαζα δεξιό εσωτερικό μέσο. Χρειαζόμαστε εκεί εμείς. Νομίζω εκεί. Ο Μιστακίδης από πίσω λίγο χώρο να έχει, γιατί έχει διασκελισμό, του λείπει λίγο η έκρηξη, είναι πολυτιμότερος από εκείνη τη θέση. Νομίζω. Από το θέμα τραυματισμού που είπες. Κοίτα, το παιδί τώρα τραυματίστηκε, αποθεραπεύτηκε, θέλει μια φόρμα, θέλει δηλαδή να μπει σταδιακά. Εντάξει, μπορεί να έχει μια φοβία, δεν ξέρω πώς θα. Κοίταξε. Έτσι όπως είμαστε, μια χαρά είναι. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Δεύτερον, ναι. Επειδή θυμάμαι και ρεύριζα τότε, ναι, αλλά φυσικά οι μπουκωμένοι συνάδελφοι σου εδώ κάτω τότε δεν λέγανε τίποτα. Ναι. Όταν πηγαίναμε και τα σκάγαμε σε Μελίσιδες, σε Χριστοδουλόπουλου, είχαμε φέρει μέχρι του Χριστοδουλόπουλου και την κόμενά του την πληρώναμε να παίζει μπάσκετ βόλεϊ στον Ερασιτέχνη. Ναι. Αν έχεις το Θεό σου. Ναι. Καταλαβαίνεις τι πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακόμα. Ναι. Ξέρεις τι μου θύμισε, την Ρένα Βλαχοπούλου. Που την πήρανε στον Ολυμπιακό για να κάνει, ξέρεις, εκεί τότε με τον Γαλανό,
Πώς λεγόταν η ταινία ρε να πάρει ευχήνα. Ρένε offside, ναι. Αυτό που θύμισες τώρα, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Αδερφέ, πρόσεξε. Τότε είχαμε. Ο άλλος είχε βγάλει αποτίμηση. Γιάννη, δεν είναι το όνομά σου. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Γιάννη, είχαν βγάλει τότε. Ο ένας δεν μπούλαγε. Και έλεγε η ομάδα κάνει 200 εκατομμύρια. Οι άλλοι μαζέψαν 67-70 και τα δίνανε δεξιά και αριστερά. Καλά κάνανε, ξεπλένανε, το ξέρουμε. Πού θέλω να καταλήξω, επειδή εμείς τα δώσαμε τότε, μήπως υπάρχει δυνατότητα να πάρουνε και το Χουλτ, να πάρουμε ένα καλό πακέτο να βγάλουμε και εμείς τη χρονιά. Γιατί ο Χουλτ είναι παιχταράς, παιδιά. Το ξέρεις, ήταν... το ξέρεις, Δραπτόπουλε. Ποιο? Αυτόν που λέει το Χουλκ. Χουλτ, Χουλτ. Το Χουλτ το ξέρεις. Τον Εξτρέμ λέει. Α, τον Εξτρέμ λέει. Κάτσε, γιατί έψαχνα εγώ να βρω άλλους, εντάξει, ναι. Τον Εξτρέμ λέει. Ναι, τον παιχταρά μιλάω. Ο οποίος. Σε κουβέντα που κάναμε τον Αλέφαντο και ανταλλάξαμε απόψεις, συμφωνήσαμε ότι περισσότερο εσωτερικός μέσος σαν οχτάρι πάει πολύ καλύτερα. Ραπτόπουλε, ναι. Ήταν ο μόνος όταν παίξαμε με τους Ισπανούς που είχαμε προηγηθεί 2-0 ναι. Στη Λεωφόρο. Ναι, ναι. Που για 70 λεπτά παίζανε τρομερά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι τα μάτια μας την μπάλα ναι, παίζανε. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν ο μόνος που δεν φοβόταν. Ο Μολέδο, για να σου πω την αλήθεια, ήταν ψιλοχεσμένος και την πέταγε συνέχεια την πέταγε έξω. Όταν ήμασταν απάνω, όχι όταν μετακάτσαμε ναι, και πάγαμε τα γκολ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ο Χουλτ ήταν ο μόνος που δεν γκόλωνε τον. Στη Λεωφόρο καταρχήν δεν είναι τούμπα, τους βλέπεις στο ένα μέτρο. Είναι άλλο το γήπεδο, ναι. Ναι, το εννοώ. Ποιο έδρα είναι, ρε, ναι. Δεν το πάω στην άλλη τη. Είναι όπως το Χαριλάου, ρε, δεν υπάρχει ταρτάνα, εντάξει, συνέχισε. Ναι. Έβλεπε στο πρόσωπό του, ο ένας ήταν ήρεμος. Ο Χουλτ έπαιζε με τους Ισπανούς και ο άνθρωπος στα μάτια του, στο πρόσωπό του δεν τρέχει κάστανα. Μέχρι τον υδρότα βλέπεις. Μοίραζε κοντρόλαρ, έκανε τρίπλες, τακουνάκια, ιστορίες. Αυτόν, αν καταφέρει ο άλλος, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ρωτάω. Μπας και το σπρώξουμε και αυτό να είναι. Και γλιτώσουμε τη χρονιά, γιατί το λέω αυτό. Αν πάρουμε και δύο πιτσιρίκια, δύο καλούς, όπως λες εσύ από σένα, να ανεβάσουμε και τα πιτσιρίκια από πάνω, να γλιτώσουμε τη χρονιά μας. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, δεύτερο γύρο. Είναι αντιαγωνιστική, πρόσεξε. Έχει περάσει. Όχι, όχι φίλε μου. Έχει περάσει. Άκουσε με, άκουσε με, άκουσε με. Με την μεταγραφή που έγινε έχει περάσει, ξεχάστε το. Δεν μιλάς σε Παναθηναϊκούς, δεν μιλάς σε τρυπημένους. Πες μου αγόρι μου, πες μου. Πες μου, συγγνώμη. Ο Βαζέχα προπονητής στην Κεσαριανή. Ναι. Ήμασταν από πάνω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού να μην δώσουν το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καμία ομάδα σε τις άλλες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δώσει ποτέ παιχνίδι. Θα τους κάψουμε. Αν έρθει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Μπορεί να το αναιρέσει αυτό. Μπορεί να το αναιρέσει αυτό το τελευταίο. Και κερδίσει. Ωραία. Ωραία. Έρθει 21η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στον Παναθηναϊκό. Τελευταίοι να είμαστε. Να μας πούνε όσα λεφτά θέλετε να έχουμε σωθεί. Θα πρέπει να φτύσει το γάλα της μάνας του. Κάτσε λίγο. Εάν πάρει τώρα ένα μπέκτη όπως τον πήρε σήμερα, σου πάρει και δεύτερο και σε δώσει 1,5-2 εκατομμύρια και σωθείς, βγάλεις τη χρονιά, θα χτυπήσεις το μάτς. Όχι φίλε μου, είμαι 110 χρόνια ιστορία. Είμαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Εντάξει, παλικάρι μου. Για τον Αλαφούζο, τον Κολοτούμπα που πήγε τώρα με το κουβαλάει τα σακιά το αλεύρι κάτω μαζί με τον άλλονα και το βενζινά που κλέβει όλα τα βενζινά. Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά στην Αθήνα. Να στείλεις την καλημέρα σου στο φίλο μας τον Χριστάκη που σε ακούει στη Γεωργία. Ποια είναι η Γεωργία? Γεωργία, επάνω. Ρωσία με. Οκ, Γεωργία. Επάνω, ψηλά, Γεωργία. Εντάξει. Γεωργία. Μας ακούει εκεί το παιδί, με στέλνει μήνυμα μέσα από το Facebook, έτσι. Φιλιά στο φίλο μας και φιλιά και στο φίλο μας από τα Μέγαρα που είναι και μας ακούει από το ίντερνετ το 938. Να το, στο 938 από το ίντερνετ. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίοι, τελευταίοι, πάμε. Ναι, έλα φίλε. Ραπ. Έλα φίλε. Τι λέει, τι κάνουμε, ο πρώην αλκοολικός ηθοποιός είμαι. Αφού είσαι κανονικός αλκοολικός, γιατί λες πρώην? Άρα άνθρωπε, πόσο έχει κολλήσει αυτό, δεν το ξέρω. Δεν κοίταξε, είναι νυν ηθοποιός, αλλά πρώην αλκοολικός, μην τον μπερδεύεις. Είναι πρώην ηθοποιός. Πρώην αλκοολικός, νυν ηθοποιός. Τώρα το κατάλαβα. Ωραία, αυτό ξεκαθαρίσαμε επιτέλους, πάμε παρακάτω. Ναι. Θα σου δώσω τριάδες στα γρήγορα, να το ξεπετάξουμε αυτό. Πρώτον, μία τριάδα που θα ήθελα να σε δω θα ήταν εσύ, ο Μητσικώστας και ο Ζαχαράτος, οι τρεις μίμοι, έτσι να σας δω παρέα. Με τον Μητσικώστα έχω καλή σχέση, μιλάμε. Ωραία. Και σκέφτηκα και μια δεύτερη τριάδα, πιο έτσι ροκ. Λοιπόν, εσύ, εγώ γιατί θέλω να το δω από κοντά αυτό, και ο τρίτος ο Άνθιμος. Ο Άνθιμος? Ναι, θα είχε πλάκα πιστεύω. Θα είχε πλάκα, αλλά εμένα θα φορίζαν όμως. Ορίστε, θα με αφορίζανε.
Αν θέλα να σφορίζαν και εμένα μαζί σου είναι σε αυτό. Επίσης, μια που ανέφερα τώρα, πότε είναι το δικαστήριο που έχεις? Έγινε το πρώτο κομμάτι και συνεχίζουμε. Δεν είναι δηλαδή δικαστήριο έχει... αστικό αυτή τη στιγμή, είναι ραδιοτηλεοπτικό. Έπεσα τον Αμβρόσιο και είχα θέματα. Εντάξει. Όχι σε αυτό το θέμα μαζί σου και απλά ήθελα να σε ρωτήσω. Όχι, η άλλη είναι με τον Άνθιμο, με τον Αμβρόσιο. Φαντάζομαι, ξέρω τι γίνεται, πολύ καλά ξέρω. Τέλος πάντων. Αν καταδικαστώ με αριστερή κυβέρνηση για ιερέα και τα λοιπά, θα είναι πρωτοφανή. Θα το γράψω στο ημερολόγιο. Ναι. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω, ρε φίλε, γιατί έχω ρίξει πολύ γέλιο. Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα άγαλμα που έχουν βάλει κάτω στην Αθήνα στο παλαιό Φάλιρο. Ένα κόκκινο άγαλμα που είναι. Τι άγαλμα είναι? Το άγαλμα αυτό μοιάζει πολύ με άγγελο, αν και είναι και κατακόκκινο. Άγγελο. Δηλαδή μοιάζει, ναι, μοιάζει πιο πολύ με δαίμονα. Βάζει. Είναι ένα άγαλμα το οποίο είναι κόκκινο, επάνω σε ένα βάθρο στρόγγυλο ψηλά, κάθεται. Είναι με φτερά, έχει κεφάλι φιδιού, αλλά εάν τον δεις, εάν το δεις το άγαλμα, σου πηγαίνει κατευθείαν ότι είναι ο διάβολος. Σατανικό. Ότι είναι σατανικό. Ποιος το έκανε αυτό? Το έκανε κάποιος ο οποίος λέει, ρε παιδιά, θα το πάρω και θα το σπάσω. Εγώ δεν είχα αυτό το τέτοιο. Δεν είχα αυτή την τη σκέψη δηλαδή όταν το έκανα. Καμιά μίζα βγήκε από αυτό το άγαλμα. Για να όχι. Όχι. Πώς είναι αυτό εδώ στην έκθεση, εκείνο τα τετράγωνα, το, εκείνο το σκουριασμένο που έχουμε στο συντριβάνι μπροστά στην έκθεση, ένα κάποια γλυπτό. Το δώσανε έτσι, τζάμπα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τζάμπα, σίγουρα, αλλά ο άνθρωπος λέει, ότι αν όντως αυτό το πράγμα είναι, πήγαν παπάδες εχθές. Και κάνανε, ξέρω, αφορισμό, τρισάγιο, τι κάνανε. Εξορκισμό κάνανε. Εξορκισμό, μπράβο παλικάρι μου, σωστά το είπες, Ναι, κοιτάξω να ταΐσουν κάνα παιδάκι παπάδες τώρα και ας αφήσουν τώρα τους εξορκισμούς, θα πούμε. Μέσα, μαζί σου εγώ. Άιντε οι παπάδες τώρα. Μαζί σου εγώ. 300 κιλά ο καθένας. Δεν είναι 300, είναι 199. Άιντε βρε τώρα, κοιλιακός ένας αφαλός ακαρμπυρατέρ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Το διαβολικό τώρα και θα το κάνουν σατανικό και το κάνουν. Όχι, εάν το δεις, Κώστα, εάν το δεις, δηλαδή είσαι βράδυ και πέσουν τα φώτα πάνω στο άγαλμα, με τα αυτοκίνητό σου περπατάζει, παιδί μου. Θα τρομάξεις. Ποιος έδωσε εντολή, ρε παιδί? Δεν ξέρω, ρε φίλο, δήμαρχος. Ο δήμαρχος το έβαλε. Ποιος δήμαρχος? Εγώ αυτό εκεί πέρα τη περιοχή. Πού να ξέρω εγώ πώς λέγεται, ρε φίλε Μέθουλε? Αυτό ξέρει πώς λέγομαι εγώ. Γιατί εγώ να ξέρω πώς λέγεται αυτό? Είναι εκείνος ο δήμαρχος που έχει τη γυναίκα την ώρα. Όχι, 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 δεν είναι καμιά σχέση. Καμιά σχέση, όχι, καμιά σχέση. Αλλά εάν το δει, πραγματικά δηλαδή, πώς βλέπει κάποιες ταινίες, ξέρω κι εγώ, και βλέπει έναν κόκκινο διάβολο να έρχεται για να σε αφορήσει. Κάπως έτσι είναι και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δει το Βασίλη Κωνσταντίνου στον δρόμο, έχει πιο τρόμο, πιο πολύ τρόμο θα πάει. Όχι, αν δουν εσένα, είναι πιο τρομακτικό το άγαλμα από σένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλή. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Το άγαλμα. Ναι. Έλα, εγώ με. Ναι, φιλέ, είσαι. Έλα, εσύ, τα έχω με την πάρτι σου, ρε Κώστα, να πούμε γιατί υποστηρίζεις χήμα το Σαββίδη και λες ότι δεν την υποστηρίζεις. Δεν υποστηρίζω το Σαββίδη, ρε φίλε. Γιατί τον υποστηρίζω? Λέω τον γιο του Ζαβό. Προάλλες, τρελό. Προχθές. Τι υποστηρίζω το Σαββίδη, ρε. Πληρώνει ο άνθρωπος. Περίμενα σε πω. Τι θέλετε από τη ζωή? Προχθές, ρε, με το πρόστιμο που πήρες θέση και είπες ότι δεν έπρεπε, το βάλανε το πρόστιμο και το πρόστιμο. Εσύ όταν πας να πάρεις ένα σπίτι, ρε, ένα σπίτι, δεν θα πας να πεις άμα είναι υποθετημένο το σπίτι? Λοιπόν, το παίρνω σπίτι. Το πρόστιμο, άκουδο. Όλα ήταν, τα ξέραν, τα πάντα τα ξέραν. Αμάτα ρε, μην κάνεις το καφενείο, στο είπαν τώρα και σ' άποψη και σ' όχι, άντε, δεν είναι καφενείο ζήτηση, αυτό είναι το πούμε. Και τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Πρέπει να μείνουν 170 οικογένειες έξω. Όχι, επειδή 38 εκατομμύρια. Εμείς εξετάζουμε αυτό που σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Εσύ παίρνοντας θέση, θα σου εξηγήσω γιατί κάνεις λάθος. Ναι. Εσύ μια χαρά τα λες, μπορεί να υποστηρίζεις να κάνεις αβάντα σε κάποιον, είναι δικαίωμά σου. Γιατί θα το κάνω ρε αβάντα? Ότι ο Σαββίδης μπλέχτηκε με την πολιτική και με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το παίρνεις, ότι μπαίνεις και εσύ στο κόλπο, παίρνεις το μέρος Σαββίδη. Λοιπόν, άκουνο, σ' απαντάω. Ο Σαββίδης για να μπει στην επιχειρηματικότητα και να κάνει και τον ΠΑΟΚ ένα βήμα παραπάνω. Άσε τώρα τις θεωρίες. Ερώτηση. Ρε θα κάτσει τώρα ή θα σε αρχίσω στα μπινέλικα? Θα κάτσει να ακούσει, ναι ή όχι? Και εγώ είμαι παλάβρας να πούμε. Ο Σαββίδης για να κατορθώσει να μπει στην οικονομία της Ελλάδος με ρώσικα λεφτά και να έχει και τον ΠΑΟΚ ανεβασμένο σε επίπεδο. Αλλού το πας τώρα, δεν θα πάρει τα ίδια. Έπρεπε να μπλεχτεί με την πολιτική. Κάνεις λάθος. Τι ομάδα είσαι εσύ? Να σου εγώ Μάρης. Γιατί την έδωσε ο Σαββίδης, φίλε. Εγώ ναι, τον πήγαινα του Σαββίδη γιατί τα έχω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μου την έδωσε γιατί πήρε μέρος να πούμε σε αυτό το θέμα.
Ποιο θέμα? Είχε πάρει με το διαγωνισμό για κάνει το λαγό, του βγήκε απ' έξω και το είπε κιόλας. Καταλάβες, πήρε θέση. Μετά πήρε θέση λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Ναι. Έτσι. Και λέω, πού πάρει, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω ρε Μάγκης να πούμε. Θα μας βάλει στο τέλος, θα μαλώσουμε μεταξύ μας, γιατί το πολιτικό παιχνίδι είναι μεγάλο, φίλε. Και θα μαλώνουμε μεταξύ μας με τον Πάο, θα βάλει τους Παοξίδες με λίγα λόγια. Εγώ έχω μάθει ότι ο αδερφός του μπαμπά θα κατέβει για βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις μάθει τίποτα για αυτό το πράγμα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Μήπως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, ούτε έχω κανένα πρόβλημα να κατέβει οποιοδήποτε. Εγώ βλέπω πλεκτάνη, φίλε Κώστα. Εμένα μου αρέσει η πλεκτάνη. Τραβήξου, μην μπαίνεις θέση τόσο φανερά. Η γνώμη μου. Η πολιτικοποίηση της αθλητικής σκηνής είναι ό,τι χειρότερο. Μπράβο. Το ίδιο και ένας ο οποίος είναι στον αθλητισμό και θέλει να πολιτικοποιήσει τη ζωή του τόπου μέσω μιας ομάδος. Βρήσαμε τον Μαρινάκη γιατί λέει ότι ήτανε με τον Μητσοτάκη και δεν βρίζουμε τον κύριο Σαββίδη σε εισαγωγικά όταν λέει ότι είναι με τον Τσίπρα. Εάν βγει κάποιος τώρα από τον Άρη και πει ότι είναι με τον Λεβέντη, θα τον βρίσουμε? Γιατί όχι. Δεν θα τον βρίσουμε. Γιατί δεν τον βρίσουμε? Τον κύριο όπως λέγεται του Ολυμπιακού. Όταν οι Αριανοί χρησιμοποιούσαν τον Ιωαννίδη με την Νέα Δημοκρατία, τους είπε κανείς τίποτα? Αφού τον τους έβριζες. Ότι ο Ιωαννίδης σας έσωσε. Αυτό δεν έλεγες? Ότι κακώς πολιτικοποιήσατε τον αθλητισμό. Αυτό δεν έλεγες? Ο Τσίπρας δεν έσωσε τον ΠΑΟΚ. Δεν το είπαμε. Πού τον έσωσε τον ΠΑΟΚ? Αντί για 50 πλήρωσε 10. Αν ήθελες εκείνη τη στιγμή μπορούσε να σωθεί και κάποιος έμπορος με τα ίδια λεφτά. Μπορούσε. Άρα τότε τι. Ξέρεις τι μου θύμιζε αυτή η, αυτή η διάταξη που έκανε ο κύριος Τσίπρας για τον ΠΑΟΚ και τον κύριο Σαββίδη? Μου θύμιζε αυτό το φωτογραφικό. Ό,τι έκανε ο Παπαδόπουλος για να βγάλει το αυτόματο διαζύγιο με τη Δέσποινα. Άρα δεν φταίνε και οι δύο. Λοιπόν, ακούστε. Κάτσετε, χαλάρωσε. Επειδή εσείς οι Αριανοί δεν τα έχετε καλά με τον Τσίπρα, είναι ένα θέμα. Δεν είμαι κολλημένος Αριανός, ρε Κώστα, να πούμε. Αυτοί οι Αριανοί, έτσι, μην. Να ξέρουμε τι λέμε. Τι είσαι, νεοδημοκράτης, είσαι τι. Είσαι νεοδημοκράτης, τι είσαι, ρε φίλε. Φιλελεύθερος είμαι, ρε παιδί. Φιλελεύθερος, μάλιστα. Δεν είναι. Μην το παίρνει έτσι, είμαι φιλελεύθερος. Ρε φίλε, εγώ με τον Τσίπρα θα τον κρίνω σαν άνθρωπο κτλ. Ωραία. Εγώ τους κομμουνιστές. Σταμάτα ρε να ακούσεις, ρε. Εγώ στον κομμουνισμό δεν πιστεύω. Ούτε στον χριστιανισμό. Ωραία. Άρα δεν είμαι κομμουνιστής. Άρα δεν είμαι με τον Τσίπρα. Ο κομμουνισμός είναι το καλύτερο πολίτευμα που υπάρχει στον κόσμο. Αλλά δεν είναι πραγματοποιήσιμο. Το κατάλαβες. Λάθος κάνεις. Εσύ κάνεις λάθος. Όχι. Και ο χριστιανισμός είναι, αρκεί να μην είναι χριστιανοί κολλημένοι. Άστο τώρα. Εκάτσετε. Άστο τώρα. Κάτσε. Δεν αμαλώσουμε. Εάν προχωράνε βάσει των κανόνων, ναι, μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Να σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Και ο κομμουνισμός, ναι, όπως εγώ και ο φίλος και εσύ, έρχεσαι με το λεωφορείο παραδείγματος χάρη στη δουλειά, ναι, έτσι πρέπει να πηγαίνει και ο γραμματέας του κόμματος. Όταν ήταν ο κομμουνισμός στην Ενωμένη Ρωσία, πήγαινε ο γραμματέας, ο Κορμπατσόφ, με το λεωφορείο στη Γραμματεία Κομμουνιστικού Κόμματος. Γι' αυτό είναι τοπικός. Γι' αυτό δεν λέω. Ότι είναι μη πραγματοποιήσιμος. Το ίδιο και ο χριστιανισμός. Γιατί? Γιατί? Γιατί αυτά που. Αν σου πει, αν σου καθίσει η κουμπάρα και σου ανοίξει τα πόδια, θα την πηδήξει. Όχι αυτό. Αν κατέβει ο Χριστός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αν κατέβει ο Χριστός κάτω, οι πατριάρχες θα τον φάνε. Αν κατέβει ο Χριστός κάτω. Τώρα, άμα υποτίθεται ήταν. Εξωγήινοι είμαστε, ρε φίλε. Ας το ξέχατε, μην το πάμε τώρα τη συζήτηση μακριά. 2 παρά 10. Πρώτος ο Πάπας από εκεί. Άντε, 2 παρά 10, μην το πάμε τώρα εκεί. Όχι, εγώ ξέρεις που είμαι. Ναι, ναι. Εγώ ξέρεις που είμαι. Εγώ λέω ότι ο Χριστός ήταν εξωγήινος. Και ο Δίας ήταν εξωγήινη. Σε παρακαλώ πολύ. Άλλη τρέλα με το Δία. Να το ελαφρύνουμε λίγο. Πάμε, παλικάρι μου, λέγει. Λοιπόν, Κώστα. Έλα. Εγώ λέω δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Να σου πω, να εξηγήσω γιατί. Εσύ και δεν θα πήρε ο χοντρός κάτω. Ναι. Και σου λέει έτσι, ρε μάγκες, να πούμε. Εδώ θα τα κάνω λίμπα όλα. Εσύ δεν είπε δύο ομάδες πήγανε και άλλαξανε τέτοιο στρατόπεδο. Θα αλλάξουν και άλλες κόστα. Άλλαξαν τα Γιάννενα και αλλάξουν και άλλες. Πήγαν με τον Ολυμπιακό, ναι. Αυτά. Ρε παιδιά, πότε δεν ήταν τα Γιάννενα και Τρίπολη με τον Ολυμπιακό? Συγγνώμη δηλαδή, με συγχωρείτε. Τεμή ήταν στο τέλος. Πάντοτε ήταν, ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή. Τεμή ήταν στο τέλος.
Φιλάκια, κλείσε. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο. Όχι, πρώτο τελευταίο. Τετράδα κρυάδα. Χάβο Κοστέρο, Λουδάνη Κατρανίδη, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Τετράδα φελών. Μάγο τη Καλάστρα. Για μπάνι Φωτιάδη, πιάνεται για δύο Φωτιάδη. Κάνει δύο φελού. Πρώτο τελευταίο, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Μάλιστα. Με ακούτε. Πεντακάθαρα με τη φωνή του Καζαντζίδη. Έλα. Όχι, Καζαντζίδη, Μανούλης Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος, ό,τι πει. Μα να χαρώ εγώ. Από τον τρόπο θα μου πει ο φερνού μάνατζερ. Και κερδίματα από τα χαμάτα. Έχω ένα όνειρο, ρε φίλε. Ένα όνειρο έχω. Να σου πω λίγο. Κάτι άκουσα ψιθυριστά. Που είπες, κάτι είπε ο Γιάννης, ότι έχει, έτσι έχει ακούσει που του κλέψαν τα πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ. Ναι. Όντως είναι Ραπτόπουλε. Ποια χρονιά είσαι. Στην ομάδα που είχε από το 70 μέχρι το 76. Ναι, ποια ομάδα την είχε. Τι σε κλέψαν το 70. Ποια ομάδα πήγε με στο Καραϊσκάκη και βάλε 8 γκολ. 4 στον Εθνικό και 4 στον Ολυμπιακό. Το πήρε. Το πήρε. Τις άλλες χρονιές δεν το δικαιούταν παλικάρι μου. Όχι. Γιατί Άκη είχε το Φάντροκ ομαδάρα. Από το 76 μέχρι το 80, σου πω εγώ το έργο. Σου κλέψαν το 73 το match με τον Μίχα το 1-0 επί Χούντας. Ήταν η κλοπή. Το 71 τερμάτισες δέκατος. Το 70 τερμάτισες τέταρτος. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν είναι τέταρτος ή δέκατος ή όγδος, αυτό δεν σημαίνει, δε σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάποιοι αγώνες τον είχανε τροχοπέδι για να μην προχωρήσει και να φτάσει δεύτερος, πρώτος, τρίτος. Να πολεμήσει τέλος πάντων. Όχι, έτσι. Όχι, λέει το πρωτάθλημα. Εσύ το λες. Το 77, ναι, υπάρχει το ιστορικό. Ο Παραθηναϊκός ήρθε, ο Ασλανίδης το είπε. Ήρθε να μοιράσει τους τίτλους. Α, ναι, ο ίδιος ο Αχιλλέας το είπε αυτό, ναι. Το 77 και είπε ο Παναθηναϊκός, παιδιά, να πάρετε εσείς το πρωτάθλημα ή εμείς και εσείς το κύπελο ή εμείς. Και ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Τα παίξατε στα ίσια και τα χάσατε. Τα χάσατε και τα δύο. Σας κλέψανε. Εσείς στο Δεδροπόταμο έχετε κλέψει περισσότερα από αυτά που σας κλέψανε. Άστο το παραμύθι τώρα. Κλέψανε.